Σε άκουσα που έλεγες τις λέξεις τις σπουδές. Τα όνειρα με τη ζωή γεννούν κακές παρές. Τα θαύματα που πίστεψες δεν βγάζουνε χειμώνα. Κι αυτά που ακόμα πολέμας θα ζήσουν έναν αιώνα. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα βουνό ανεβαίνουμε. Καράβια έξω από το νερό, στα σύννεφα θα δένουμε. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουν. Για να έχω να πατήσω αυτός ο ατσάλινος καιρός. Δεν κάνει βήμα πίσω. Τα θαύματα που πίστεψες. Τι διαβάζεις, πες μου τι διαβάζεις. Τι διαβάζω εδώ, λέει ποιος θα πάει πού να πούμε. Έχει ένα ωραίο puzzle. Δεν καλά, έχω ακούσει κι εγώ. Καλά, ναι. Άλλα έχω ακούσει εγώ. Αλλά όχι, κάποια έχεις ακούσει τα ίδια. Τα ίδια, ναι, εντάξει. Κάποια. Ναι. Για πρόσωπα λέει, μετεκλογικά. Γιατί ρε παιδιά, βγήκε η κυβέρνηση δηλαδή και ξέρουν ποιος θα φτιάξει κυβέρνηση για να λέμε μετά ποιος θα μπει υπουργός. Μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Εσύ δεν έλεγες ότι τσακώνω. Εκλογές την άλλη εβδομάδα είναι. Σε μια εβδομάδα. Yeah. Είσαι έτοιμος. Είμαστε στην τελική ευθεία. Είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Θα δώσουμε μεγάλο αγώνα να ξέρεις. Τι μεγάλο αγώνα θα δώσουμε. Ποιος ασχολείται. Πες αλήθειες εδώ στον κόσμο. Μίλα. Κανείς, παιδιά, τίποτα. Νέκρα. Εκλογές, τι έχω, εκλογές. Δηλαδή νιώθω άχρηστο ως δημοσιογράφο. Και εγώ. Να σου ότι τι θα γίνει, ποιος κερδίζει, πού πάμε, τίποτα. Δεν ρωτάει κανένας. Όχι. Εχθές ήμουνα σε ένα πάρτι ρε παιδί μου, okay. Και ήταν μαζί μου. Τι γίνεται, καλά. Καλά, εσείς. Όλα ασχολείται με την ΚΟ, με το κορίτσι. Με το κορίτσι στην ΚΟ, πάρα πολύ. Με το έγκλημα. Το μεταναστευτικό λίγο αρκετά, εκεί. Αυτά, ναι. Κυρίως. Με εκλογές κανείς. Με τα σχολεία μου λέγανε εμένα. Ό,τι άλλο. Την καθημερινότητα. Διακοπές θα γίνει. Διακοπές. Ναι, αυτά, ναι. Τι γίνεται με τις διακοπές. Όχι. Πολιτικό όχι. Τίποτε. Που στην προηγούμενο καιρό. Όχι, αλλά είχε ρε παιδί μου, όπου κι αν ήμουν, ξέρω εγώ, όταν άνθρωπος, τι γίνεται, πώς πάει, τι μαθαίνεται, τι λένε έτσι, τι λένε. Ξέρεις κάτι παραπάνω. Ναι, τα κρυφά, ρε, δεν ξέρω ρε παιδιά. Όχι, έκανε μια συζήτηση για το ποιοι θα γίνουν υπουργοί. Έχει συζήτηση. Ναι, μια τέτοια. Νομίζω ότι ανοίγει λίγο η κουβέντα και στο ποιους, αν γίνει Μητσοτάκης κυβέρνηση, όπως φαίνεται ρε παιδί μου. Λοιπόν, ανοίγει μια κουβέντα στο στυλ, θα φέρει κι άλλους απόξω. Ναι, ποιοι θα πάνε. Ναι, δηλαδή, αν έχει κανείς κανένα συμφέρον εκεί, δουλειά του ή αυτή του. Ναι, δηλαδή, αυτό ποιος παίζει ένας τζόγος. Ο εκπαιδευτικός λέει, ποιο θα βάλει υπουργό παιδείας. Ποιο θα βάλει υπουργό παιδείας. Αν ασχολείται με τίποτα. Λέει, υπουργό υγείας, ποιο θα βάλει. Ποιο. Ναι, υπάρχει λέμε θέμα, τώρα. Υπουργό υγείας. Ακούγονται διάφορα. Θα δείξουμε ποιοι. Λοιπόν, αλλά ως εκεί. Δημήτρη, θέλω να σου πω. Ένας λέει να μου πει. Τι γίνεται. Και να ακούσω και μία διαφωνία, ρε παιδιά. Εκλογές. Τι διαφωνία να ακούω. Να δεχώ μία διαφωνία. Καλά, καλά. Θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ. Είδα χθες ένα παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να. Παροπλισμένο πια, δηλαδή μόνος του. Του λέω πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να, και τι σου είπε. Μη μ' ανακατεύεις. Μη μ' ανακατεύεις. Ήτανε. Βέβαια δεν είναι το. Ήτανε πριν. Άξι, παλιός, ναι, παλιός. Ναι. Μη με ανακατεύεις. Στην κυβέρνηση, ας πούμε. Έπαιξε ρόλο στην πρώτη κυβέρνηση. Ναι. Μη με ανακατεύεις. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ έχω να αναφέρω σημαντικά πράγματα σήμερα. Για σας σήμερα παντρεύτηκε ο Κάρλ Μάρξ. Έλα, Παναγία μου. Θέλω να σου το πω αυτό. Είναι η άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας. Έχω άλλες δύο που δεν είναι άχρηστες, αλλά είναι, η μία είναι αυτή. Παντρεύτηκε, το ήξερε ότι ήταν μεγαλύτερη γυναίκα του Κάρλ Μάρξ. Του Μάρξ η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη του. Όχι, δεν το ξέρω. 4 χρόνια. Από αρχοντική οικογένεια. Και αυτός ήταν δικηγόρος ο πατέρας του, βέβαια. Λοιπόν, αυτό. Και αυτό. Και θέλω να καταλήξω. Ότι ο Μάρξ ήταν δικηγόρος, ο γιος του δικηγόρου. Λοιπόν, επίσης, ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα.
ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ο Αντώνης Δρέμος. Ξέρετε, χρόνια πολλά. Μα γι' αυτό το λέω. Πόσο γίνεται, κανένα 51, 52. Ναι, εκεί. Κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Ρέμος. Κάπου εκεί είναι. Νομίζω ότι είναι στη γενιά μου. Είναι άιντε, παιδιά. Άιντε, λογικά. Άιντε, παιδιά. Λοιπόν, τα του Ναυαγίου είναι στην επικαιρότητα, σε κεντρική γραμμή. Και το θέμα της Ροδόπης. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία σήμερα. Α, σήμερα θα είναι στα Γιάννενα εντωμεταξύ και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Γιατί ανατράπηκαν λίγο τα προγράμματά τους με το τρίμερο πένθος που υπήρχε. Σήμερα θα κάνει περιοδία, θα πάει Πάτρα που δεν πήγε ο Μητσοτάκης, θα ανέβει Φιλιππιάδα και τα λοιπά προς τα πάνω, προς τα Γιάννενα. Ο Τσίπρας έχει ομιλία στα Γιάννενα σήμερα το βράδυ, από τη διάβαζα. Okay. Εντάξει, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ενώ νομίζω ο Ανδρουλάκης είναι Θεσσαλονίκη σήμερα, αν θυμάμαι καλά. Όπως καταλαβαίνεις, μπαίνουμε... Τίποτα, ασχολείται κανείς, παιδιά. Εντάξει, μόνο η πολιτική αρχηγή. Οι βουλευτές να ασχολούνται καθόλου. Ναι. Δηλαδή, άμα δεις κανένα να το παλεύει λίγο, είναι οριακά, βγαίνω, δεν βγαίνω. Και πάει σε κάνα σπίτι και λέει, παιδιά, ψηφίστε, ας πούμε, μπας και... Κάντε κάτι, παιδιά. Δώστε κάτι. Κάντε κάτι. Λοιπόν, εχθές στο Δελτίο, έδειξαν ένα, η Ελευθερία Σπυράκη, έδειξε στο Δελτίο του Open ένα βίντεο το οποίο αφορά ένα ναυάγιο που έγινε το 2016 στην ανοιχτά της Ιταλίας. Ιταλία. Αυτό έγινε 26 Μαΐου του 2016. Είναι συγκλονιστικό ότι απεικονίζει ακριβώς ενδεχομένως αυτό που έγινε και με το ναυάγιο τώρα, ανοιχτά της Πύλου. Ήταν 80-90 χιλιόμετρα από την Πύλο. Κοιτάξτε πώς η μετακίνηση των... Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Γι' αυτό είναι συγκλονιστικό. Τρελάθηκα τον είδα χθες στο Δελτίο. Ναι, ναι. Πραγματικά είναι η πλήρης απεικόνιση του τι συμβαίνει με τα μετατόπιση φορτίου. Που βλέπεις τον κόσμο να μετακινείται, μετακινείται ο κόσμος οι άνθρωποι και αρχίζει και γυρνάει και τελαπάρει αυτομάτως το πλοίο. Κοίτα πόσο γρήγορα γίνεται αυτό. Δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο. Ναι. Λοιπόν, εκεί χάθηκαν 260 άνθρωποι. Πνίγηκαν. Επίσης, σώθηκαν γύρω στους 450. Φορούσαν σωσίβια αυτοί, βέβαια, έτσι. Φορούσαν σωσίβια. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πραγματικά, είναι σοκαριστικό πώς καταγράφεται αυτό. Αυτός, κοίταξε, ο άλλος έμεινε πάνω. Έμεινε πάνω. Προσπάθησε να μείνει πάνω ο άνθρωπος. Σκέψε τον πανικό αυτό. Τον πανικό. Αυτοί οι πόλοι δεν ξέρουν και μπάνιο. Καθόλου. Νομίζω ότι είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Σοκαριστικό το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί είναι μία... Ενδεχομένως προβολή και στο μέλλον ξαναέγινε ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες, θα τις δούμε, διερευνώνται οι συνθήκες. Υπάρχει και ένα να πω ότι σήμερα απολογούνται οι 9 που κατηγορούνται ως διακινητές πάνε στον ανακριτή εκεί στην Καλαμάτα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ του BBC που βάζει στη βάση το εξής. Λέει ότι επί 7 ώρες, σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει, ήταν ουσιαστικά ακίνητο το σκάφος. Το καράβι. Είναι μια διαδικασία που λέει ότι ενδεχομένως δεν παρενεύει το λιμενικό. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το ρεπορτάζ. Ναι. Θα δούμε πώς θα απαντηθεί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, γιατί το λιμενικό λέει εμείς το παρακολουθούσαμε 7 ώρες να πηγαίνει. Ναι. Και εμφανιζόταν ως αξιόπλο με την έννοια ότι μας έλεγαν ότι προχωράμε κανονικά. Πάμε και δεν έχουμε πάμε στην Ιταλία ναι. Και δεν εμβουλιάζουμε και το ένα και το άλλο. Αυτό το ρεπορτάζ του BBC, ξαναλέω, λέει ότι ήταν σύμφωνα λέει, με το στίγμα και τα παραπλέοντα πλοία και δεν ξέρω τι. Ήταν ακινητοποιημένο για 7 ώρες. Το αναφέρω γιατί είναι ρεπορτάζ του BBC, ξαναλέω. Αλλά οι μαρτύρες λένε ότι σταμάτησε η μηχανή. Ότι σταμάτησε η μηχανή μέσω κάποια στιγμή. Να πάει νερά. Και όχι μόνο. Εδώ υπάρχει και άλλο ένα θέμα σχετικά με το σκηνή. Ρημουλκήθηκε ή δεν ρημουλκήθηκε το σκάφος. Έγινε απόπειρα. Ρημουλκήθηκε ή δεν ρημουλκήθηκε. Το λιμενικό λέει που στην αρχή υπήρξε μια. Αυτό δημιούργησε το θέμα. Ότι υπήρξε μια παλινοδία στην αρχή από την πλευρά του λιμενικού. Είπανε δεν έπεσε σκηνή. Μετά είπαν έπεσε σκηνή. Έπεσε σκηνή με προσπάθεια ρημούλκησης ή με προσπάθεια να πλησιάσουν. Το λιμενικό λέει κάναμε προσπάθεια να πλησιάσουμε πολλές ώρες πριν το ναυάγιο, 3-4 ώρες πριν το ναυάγιο, να πλησιάσουμε, να χτενίσουμε την κατάσταση. Τι γίνεται μέσα. Πώς είναι τα πράγματα. Μπορούν να προχωρήσουν. Ναι. Θέλουν να τους βοηθήσουμε. Τι γίνεται. Και ότι αυτοί το πέταξαν το σκηνή από μέσα οι μετανάστες. Είπαν go Italy, no help. Go Italy, no help. Λοιπόν, έτσι εξελίσσεται η κατάσταση. Πάμε να δούμε τι λένε κάποιοι από τους μετανάστες για τον τρόπο με τον οποίο τους φέρονταν οι διακινητές μέσα στο... Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό, έδιναν λεφτά, πενιντάρικα. Ρε φίλε, τους έδιναν πενιντάρικα για ένα κομμάτι ψωμί. Ναι, για να βγαίνουν πάνω. Ή για να αλλάξουν θέση που ήταν κάτω για να τους ανεβάσουν πάνω. Πάμε να δούμε πώς το περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι
στις καταθέσεις τους. Αναγνωρίζω το άτομο με το νούμερο 56 με ενεργό ρόλο στο πλοίο. Το άτομο με το νούμερο αυτό μας φώναζε και μας έδινε διαταγές. Αυτό το άτομο μας έδινε φαγητό μόνο αν του δίναμε λεφτά. Μας έβριζε και μας χτυπούσε. Το άτομο με το νούμερο 84 μας έβριζε γιατί ήθελε να κάνει κουμάντο. Το άτομο με το νούμερο 94 μας ζήταγε τα λεφτά μας και κράταγε ένα σωλήνα για να μας φοβερίζει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει το καπετάνιο να λέει ότι ήμασταν 747 άτομα, εκ των οποίων οι 500 υπήκοοι Πακιστάν. Μας έδιναν ελάχιστο φαγητό και νερό βρώμικο. Λοιπόν, όπως θα δείτε, οι άνθρωποι αυτοί αναφέρονται με αριθμούς. Γιατί αναφέρονται με αριθμούς? Είχε βάλει αριθμούς στο λιμενικό μια καρτέλα πάνω τους και για να πάνε να τους αναγνωρίσουν οι μετανάστες. Να αναγνωρίζουν τους τυλιγών διακινητές. Για να λένε το νούμερο 4 έκανε αυτό, το νούμερο 5 έκανε αυτό. Για να μπορούν να συνεννοούνται εν ολίγης. Τώρα, όσον αφορά το λιμενικό, πώς λειτουργήσε το λιμενικό και την κουβέντα που έχει ξεκινήσει. Υπάρχει η κατάθεση του πλοιάρχου του σκάφους του λιμενικού σώματος που επιτηρούσε την όλη κατάσταση, που βρισκόταν στο σημείο, ο οποίος περιγράφει πώς έγινε η όλη ιστορία. Σύμφωνα με όσα λέει, λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια να πλησιάσουν στο συγκεκριμένο σκάφος. Αυτοί όμως αρνήθηκαν να συνενέσουν και πέταξαν πίσω το σκηνή. Επίσης, ο άνθρωπος αυτός λέει ότι είμαστε σε μια αρκετή απόσταση, ξαφνικά ήταν το σκάφος να γυρνάει. No. Και να βυθίζεται. Πάμε να δούμε πώς το περιγράφει ο πλοίαρχος του λιμενικού. Περί την 11:50 βρισκόμενοι πλησίων του, τους δόθηκε ένας μικρός σκάφος με σκοπό να το προσεγγίσουμε και να διαπιστώσουμε τι ακριβώς χρειάζεται. Μετά από την πρόσδεση στην πλώρη του αλλιευτικού σκάφους, ακούστηκαν φωνές στην αγγλική γλώσσα No help, go Italy. Και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις αν θέλουν βοήθεια συνδρομή, μας αγνόησαν και περί ώρα 11:57 έλυσαν τον κάβο που τους είχαμε δώσει. Περί την ώρα 1:40 ενημερωθήκαμε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού διάσωσης ότι το αλλιευτικό σκάφος σταμάτησε εκ νέου να κινείται και μας δόθηκε εντολή να ελέγξουμε την κατάστασή του. Για τον λόγο αυτό το προσέγγισα με χαμηλή ταχύτητα για τυχόν παροχή συνδρομής. Ευρισκόμενοι σε απόσταση 70 μέτρων από το σκάφος, αντιλήφθηκα ότι το σκάφος αυτό είχε αρχίσει να παίρνει μεγάλη κλίση, ενώ επικρατούσε στους επιβαίνοντες μεγάλη αναστάτωση και φωνές. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, το σκάφος ανετράπηκε. Λοιπόν, τώρα. Σε πολιτικό επίπεδο η μεγάλη κουβέντα είναι φταίει δεν φταίει το λιμενικό. Δηλαδή, από τη μια πλευρά ακούσαμε χθες τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει ότι στοχοποιείται το λιμενικό σώμα από το ΣΥΡΙΖΑ άκρητα, προσπαθεί να του ρίξει ευθύνες, εργαλειοποιεί ουσιαστικά τη συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς να περιμένει να αναδειχτεί τι έχει γίνει κτλ. Και από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας, πιο καθαρά θα έλεγα, χθες, διακαναλική που είχε, είπε ότι εγώ δεν ρίχνω ευθύνες στα στελέχη του λιμενικού, ρίχνω ευθύνες στην ηγεσία. Η οποία ηγεσία, λέει, ήταν ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, έχει γίνει υπουργός τώρα, ήταν επί Μητσοτάκη αρχηγός του λιμενικού σώματος. Ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος είναι υπουργός πολιτικής προστασίας, ήταν επί Μητσοτάκη επίσης υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο. Υπηρεσιακή είναι τώρα αυτή. Και λέει ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο διαφορετικό. Εμείς, λέει, σώζαμε τους ανθρώπους στη θάλασσα. Εσείς τους αφήνετε. Τους αφήνεται να πνιγούν. Δεν ξέρω αν το διατυπώνει ακριβώς έτσι. Αυτό δεν είναι. Ουσιαστικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι επί της ουσίας. Υπάρχει ο αντίλογος, άκουγα χθες το Μητσοτάκη να λέει, ότι εγώ κοιτάξτε να δείτε, λέει, αν δείτε τα στοιχεία 15-19, έχουν πληγεί, έχουν, και 19-23, έχουν πνιγεί πολύ λιγότεροι άνθρωποι στη θάλασσα. Προφανώς. Αλλά βέβαια τότε ερχόντουσαν και κατά εκατομμύρια. Μα δεν ξέρουμε πώς πνίγηκαν τότε. Α. Όσους βρήκαμε, έχεις δίκιο. Πόσοι πνιγήκαν στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Κατά εκατομμύρια έρχονται. Εντάξει, ερχόντουσαν. Λοιπόν, αυτό γέννησε μία. Γιατί ήταν σχεδόν παράλληλες οι διακαναλικές συνεντεύξεις του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Γέννησε μία αντιπαράθεση σχετικά με τους χειρισμούς όλους αυτούς. Πάμε να ακούσουμε τι λένε τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο ο κ. Τσίπρας και τι απαντάει και ο κ. Κέρτσος, ο οποίος λέει ότι μετά το πανδημία Μητσοτάκη, μετά τη ενεργειακή κρίση Μητσοτάκη και την αυτά και να βάγει ο Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε πώς το περιγράφουν. Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει για ακόμα μια φορά να στοχοποιεί το λιμενικό και δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να πει για τους διακινητές, τα άθλια αυτά υποκείμενα το λιμενικό καθ' όλη τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης και επί δικών του ημερών καταβάλει μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, έχει σώσει και επί δικών μας ημερών δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από την θάλασσα. Πάντα θα προστρέχει όταν υπάρχει κίνδυνος. Ως προς την φερόμενη ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, αυτή την επίκληση του ανθρωπισμού,
Δεν είδα να υπάρχει πολύς ανθρωπισμός στο κολαστήριο της Μόριας. Είμαι ο τελευταίος που θα επιρρύψω ευθύνες στο ελληνικό λιμενικό σώμα. Είναι τα ίδια παιδιά που επί των ημερών μας σώσανε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είχαν άλλο επιχειρησιακό σχεδιασμό όμως. Δεν είχαν επιχειρησιακό σχεδιασμό ούτε την αποτροπή, ούτε την δυνατότητα να έχεις στα χέρια σου ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν και να μην παρεμβαίνεις. Το 2019 παραδώσαμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα κέντρο στη Μόρια που είχε 5.000 ανθρώπους, όχι 15. Και έφτασε επιμερών της Νέας Δημοκρατίας στις 25.000. Μετά την πανδημία Μητσοτάκη, τον πόλεμο Μητσοτάκη και την ακρίβεια Μητσοτάκη, σήμερα ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μας πείσει ότι υπάρχει και ναυάγιο Μητσοτάκη, αποδίδοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό της, ακόμη και το τραγικό ναυτικό δυστύχημα. Ναι. Λοιπόν, πολιτικά, θα σου πω κάτι, πολιτικά. Καταλαβαίνω ότι εγώ άκουσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοκλασάτα, να λένε δεν μας νοιάζει, λέει, αν δεν είναι δημοφιλής η απόψη μας στην ελληνική κοινωνία σχετικά με το μεταναστευτικό. Εμείς θα επιμείνουμε γιατί αυτή είναι η θέση μας, ο ανθρωπισμός μας κτλ. Μοιάζει για τους κόφτη, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι... για τους κόφτη, απλώς έχουν άλλη στόχευση τώρα. Εγώ νομίζω ότι απευθύνονται σε ένα ακροατήριο. Όχι, ένα κόμμα δεν τον νοιάζει αν είναι. Καλά, όλους τους νοιάζει. Πλάκα μας κάνουν. Απλά νομίζω ότι απευθύνονται σε ένα πιο. Σε ένα ακροατήριο πιο αριστερά ενδεχομένως. Παιδάκι μου, έχουν. Να περιχαρακώσουν τυχόν απόλυες. Έχουν χάσει το κέντρο. Ότι το κέντρο έχει χαθεί. Το Γιώργο Μητσοτάκης τελείωσε τώρα. Ειδικά μετά το πρώτο αποτέλεσμα σου λέει. Άρα, στοχεύουμε προς τα αριστερά μας. Μην χάσουμε κόσμο στα αριστερά. Μην χάσουμε κόσμο, μην να πάρουμε κόσμο από τα αριστερά. Αυτό είναι. Λοιπόν. Και έχουν γυρίσει και λένε τα ίδια πράγματα που λέγανε πριν από 5 χρόνια. Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι είναι και το λένε αλλά, πολύ καλά. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχει βράχτης με πύλες εισόδου. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει φύλαξη συνόρων θαλασσίων όταν κάθε απόπειρα να τα φυλάξουμε βαφτίζεται αποτροπή. Πώς θα γίνει. Να. Ένα από τα δυο είναι. Πω, δεν κατάλαβα. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Θα θέλαμε όλοι έναν κόσμο όμορφο, αγγελικά πλασμένο, χωρίς βία, χωρίς αυτό, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς πλούσιο αυτό, χωρίς κοινωνικές διαφορές, χωρίς διαφορές επιπέδων κτλ. Λες, φυλάω τα σύνορα. Μάστε. Ωραία, ναι. Πώς τα φυλάς. Εάν κάθε απόπειρα να τα φυλάξει, σου λέει αυτόν αποτροπή δεν επιτρέπεται. Δεν υπάρχει φύλαξη, δεν υπάρχουν σύνορα. Αν λες έχω ένα βράχτη, αλλά κάθε 4 μέτρα έχω μια πύλη και όποιος θέλει μπαίνει μέσα και με το που θα χτυπήσει την πόρτα και θα πει θέλω άσυλο πέρα, παίρνω σου δίνω και σε ψάχνω και μετά βλέπουμε, άρα δεν γυρίζει ποτέ, δεν έχει νόημα. Μη λέμε τώρα. Μα κοίταξε να δεις, αυτό είναι... Καλά έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι αυτό είναι ευρωπαϊκή πολιτική πλέον. Όχι για τις κεντρικές χώρες. Οι κεντρικές χώρες τα έχουν κλείσει εξ αρχής, είπαν δεν παίρνουμε κανέναν ναι. Από ένα σημείο και ύστερα. Είπαν τέλος. Λοιπόν, αλλά ότι είναι ουσιαστικά αυτή είναι και πολιτική ευρωπαϊκή πλέον ή είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Ευρωπαϊκή πολιτική είναι. Ναι, ευρωπαϊκή αλλά, πολιτική. Να σου πω κάτι. Πήγαν και υπογράψαν ένα χαρτί για το οποίο ας πούμε τους λένε τώρα, τους κάνουν κριτική στους δικούς μας, αλλά εδώ δεν έχει. Λένε, ναι, τι είναι δυνατόν τώρα να μετράμε τους πρόσφυγες με κεφάλια και κάθε κεφάλι 20 χιλιάρικα και καθαρίσαμε οι Γερμανοί. Σου λέει πάρα 20 και φύγει, ας πούμε. Μα έτσι κι αλλιώς εδώ μένει. Όχι μόνο αυτό, Δημήτρη. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Για να πάρθει η απόφαση των μεταγκαταστάσεων, το οποίο είναι σοβολογικό, έτσι, και των νόμιμων εισόδων και όλα αυτά, τα οποία συμφωνώ εγώ απολύτως. Αυτά είναι που λες εσύ. Ότι το ηθικό, το ιδεατό, αυτό είναι. Προφανώς είναι αυτό, έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Από την άλλη πλευρά, για να ψηφιστεί αυτό, χρειάζεται μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν οι κεντρικές χώρες. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Και δεύτερον, όσο δεν συμφωνούμε έστω και στο 20άρικο, στο 20.000 το καθένα. Ναι, θα είναι χωρίς. Θα μένει εδώ χωρίς φράγκο. Εντάξει. Ωραίο είναι που λες. Καλό είναι, μια χαρά σε εσύ. Όχι. Σου και λες, παιδιά, Μα όχι, λες, είναι ωραίο να λες ότι εγώ το, βάζω το κεφάλι, συγγνώμη για την έκφραση 20.000. Όχι, δεν είναι ωραίο. Καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο δεν είναι. Αλλά πώς θα γίνει. Ναι, μα σου λέω, εδώ είναι. Προφανώς δεν είναι ωραία. Είναι να κοιτάμε λίγο και το τι γίνεται, το εφικτό. Δεν πρόκειται για τρεις χώρες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Λοιπόν. Μακάρι. Μακάρι. Στην λοιπόν, ΚΟ τι έγινε, ρε παιδί. Στην ΚΟ, στενάχωρο θα πω πολύ. Το σκοτώσαν λοιπόν, το κορίτσι. Εχθές αποκαλύφθηκε το βράδυ το 27χρονο κορίτσι. Εγώ για εκείνη την περιοχή πήρα τον αδερφό μου τηλέφωνο. Του λέω, ρε παιδί μου, αυτό το εκεί πέρα, οι αλικές τι είναι. Και θυμήθηκα, γιατί ξέρεις, είχαμε κάνει κάτι βόλτες εκεί. Είναι μια περιοχή σαν βούρκος που μου είχε μείνει εμένα στο κεφάλι. Ναι.
Σαν δηλαδή μια με ψηλά χόρτα. Πέρασαν από εκεί πολλές φορές. Ναι. Αυτό είναι για να σας πούμε, είναι 27χρονη κοπέλα, η Αναστάζια. Εδώ είναι το σημείο που την έψαχναν την κοπέλα και τελικά τη βρήκαν. Η οποία... Είχαν κουκουλώσει σε χόρτα, σε μια σακούλα μέσα, σε χόρτα. Ένας υπήκος Μπαγκλαντές την είχε πάρει. Αυτή την εικόνα θυμάμαι και εγώ. Αυτή την εικόνα θυμάμαι. Περάσαν την πρώτη μέρα, δεν βρήκαν, χτένισαν την περιοχή. Δεν βρίσκεται εκεί πέρα. Εγώ αυτό που θυμάμαι... Δεν το βρήκαν. Είναι ψηλά χόρτα, είναι έτσι αγριάδα. Απλά πέρασαν δύο φορές, πέρασαν και δεν τη βρήκαν. Και πήγαν μετά με τα σκυλιά και εντόπισαν το κορίτσι. Εικάζουν ότι μπορεί να μεταφέρθηκε και μετά από την έρευνα που έγινε. Πάντως υπάρχει εικόνα, από ό,τι φαίνεται, του συγκεκριμένου ανθρώπου, του υπηκό Μπαγκλαντές 32 ετών, ο οποίος μπαίνει με την κοπέλα στο σπίτι. Και δεν υπάρχει εικόνα του ιδίου να βγαίνει, όχι της κοπέλας βέβαια, ευλόγως. Λοιπόν, και εκτιμάται ενδεχομένως, θα τα δούμε όλα αυτά, τι θα πει η δικαιοσύνη, ότι την πήγαν, την έβγαλε από έξω. Τι φρίκι, στραγγαλισμός. Στραγγάλισαν την κοπέλα, γυμνή τη βρήκανε, καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε, παιδιά. Λοιπόν, Μπαγκλαντεσιανός και ο Πακιστανός ο συγκάτοικος. Ναι. Ανακρίθηκε το βράδυ και ο σύντροφός της, ένας Πολωνός, ναι. 28 ετών, αν θυμάμαι καλά, όλο το βράδυ. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτός τηλεφώνησε ότι αγνοείται. Ναι. Η κοπέλα του είχε τηλεφωνήσει, του είχε στείλει το στίγμα της όμως. Δηλαδή, ναι. του είχε στείλει το στίγμα της και του είπε, ενδεχομένως λέγεται, ότι του είπε, έλα να με πάρεις. Αυτό λέει ο ίδιος. Ναι. Δεν είμαι και πολύ, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά κτλ. Είχε πιει λίγο. Είχε πιει λίγο το κοριτσάκι. Λοιπόν... Εντάξει, τώρα, ναι, ο Μπαγκλαντές είχε βγάλει εισιτήριο να φύγει όμως. Είχε βγάλει εισιτήριο να φύγει. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω. Το φάγανε τον κορίτσι. Εγώ ξέρω. Άγιο σωστό. Ένα 27χρονο. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα κοριτσάκι. 27 χρονών. Δούλευε εκεί. Δούλευε η κοπέλιτσα. Λοιπόν. Και τη στραγγάλισε κάποιο. Αυτό είναι το συμπέρασμα, μάλλον αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Επίσης, να πούμε εντάχει για να πάμε και στον καιρό, να δούμε τι γίνεται. Μεγάλο καυγά για τη Θράκη, βέβαια. Έτσι. Για τη Ροδόπη. Συνεχίστε, το σήκωσαν χθες. Διακαναλικές θα μου πεις, ερωτήθηκαν, απάντησαν. Υπήρξε μια απάντηση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ότι πήρα πληροφοριακό δελτίο της ΕΥΠ, το οποίο αναφερόταν. Αυτό λέει ότι δεν πήρε. Ότι δεν ενημερώθηκε. Πριν τις εκλογές δεν ενημερώθηκε, λέει. Ναι. Ο Μητσοτάκης λέει, σας είχαμε στείλει και πριν τις εκλογές, πολύ πριν το Μάρτι, ξέρω εγώ πότε. Μετά ήταν πιο συγκεκριμένο. Και εκεί λέει, μέσα πέραν των δύο του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε και μια αναφορά στον κύριο Κατρατζή, υποψήφιο βουλευτή στην περιοχή με τη Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος λέει, είχε κάνει, σύμφωνα με όσα λέει ο κύριος, το γράφουν και οι εφημερίδες, ναι. ο κύριος Τσίπρας, είχε κάνει μια δήλωση που μιλούσε περί Τούρκων Δυτικής Θράκης. Ναι. Υποψήφιος δεν εξελέγει αυτός. Πέρασε την αντεπίθεση και λέει, αυτόν λέει εσείς, τον κρατάτε, τι κάνετε. Λοιπόν, του απαντάνε οι άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία, εσείς γιατί δεν βάζετε τους δύο δικούς σας να πούνε ότι μιλάμε για τουρκική και όχι μουσουλμανική μειονότητα. Για μουσουλμανική και τουρκική μειονότητα. Έκανα Σαρδάμ σαν τον Τσίπρα. Το είδε ο Σαρδάμ του Τσίπρα. Πώς το είδε. Που έχει σηκωθεί ένα τζόγο και τα λοιπά. Εντάξει τώρα, παιδιά. Εντάξει. Μα σηκώθηκε ένα τζόγο γιατί στην τηρήμη του λόγου λέει. Πήγε τώρα από Γιάννη στην τουρκική μειονότητα. Εντάξει, εντάξει. Σαρδάμ, εμφανώ. Σαρδάμ τώρα, εντάξει. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε εδώ πολλού προσκεκλημένου. Και επίση ένα άλλο θέμα είναι αυτό που λέγαμε για τα αριστερά. Ότι βλέπω ότι αντιδρά πλέον ο Κουτσούπα, αντέδρασε πολύ εχθέ. Γι' αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι αν δεν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, είναι ουσιαστικά χαμένη ψήφος η προοδευτική ψήφος. Ναι. Γιατί μόνο εμείς θα έχουμε το ανάστημα να σταθούμε απέναντι στο Μητσοτάκη. Ενώ το να πάει ένα κόμμα από το 6 στο 7 δεν κερδίζει τίποτα. Και τα πήρε στο κρανίο. Ναι, αυτό, στο κρανίο να σου πω, εγώ δεν κατάλαβα αυτό που είπε ο Τσίπρας, ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει μια βουλή με πολλά κόμματα. Πώς το επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία? Δεν μπορεί να το επιδιώκει. Δεν τώρα, τι θα πει αυτό, πάλι. Εντάξει, μωρέ, αυτό το λέει για να πει μην ψηφίζετε τα μικρά. Ωραία, ψηφίστε εμένα. Μην ψηφίζετε τα μικρά, γιατί δεν το επιδιώκει. Πώς το επιδιώκει. Ναι, αλλά πρέπει να το χρεώσει στον αντίπαλο. Ότι ο αντίπαλος το θέλει αυτό. Δεν στέκει αυτό. Τα λέμε πολιτικά, δεν στέκει, γιατί η Νέα Δημοκρατία όσο περισσότερα κόμματα μπουν, τόσο πιο ψηλά είναι η αυτοδυναμία της. Για να πετύχει αυτοδυναμία. Λοιπόν, γι' αυτό του αντέδρασε ο Κουτσούμπας έτσι. Αντέδρασε ο Κουτσούμπας εχθές. Μητσάρα. Λοιπόν, αυτοί είστε, έχω να πω. Αυτοί είστε, ναι. Τέτοιοι είστε, αυτοί είστε. Τέτοιοι είστε. Λοιπόν, ο Κλέαρχος συνεχίζει να τηρήσει γίνει χθείος σχετικά με το πολιτικό του μέλλον.
Όχι, κάποια στιγμή δεν θα σπάσει, πιστεύεις, να μας μιλήσει. Να πει τι θα κάνει, ρε παιδί. Τώρα που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, νομίζω ότι είναι ανοιχτό το πεδίο μπροστά του για να. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. το βράδυ να τον καλέσω. Έχουμε εκπομπή το βράδυ, το ξέρεις, έτσι. Όχι. Τι όχι. Έχεις εκπομπή. Εσύ έχεις εκπομπή. Και εγώ θα έρθω καλεσμένος. Λοιπόν, να τον καλέσουμε τον κλέρχο. Να κληθεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κληθεί. Να είσαι έτοιμος μία από τις επόμενες μέρες, σε καλέσουμε. Να κάνουμε ένα γκάλο που κάμα θέλει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Τώρα, άμα το στήσει εκεί, είναι σαν είσαι... να διαρρεγνεί ανοιχτέ στήρε. Εσύ είσαι επίπεδο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εκλεγόταν διαβοή. Δημοκρατία δεν έχω. Πάμε, παιδιά, να έρθει ο κλέαρχος. Ναι, ορίστε. Διαβοή. Να έρθει, αλλά το λόγο που. Δεν λένε το λόγο δηλαδή που πρέπει να έρθω. Μήπως πρέπει να έρθω και να πω τον καιρό και να σου πω καλό καλοκαίρι, όχι, γιατί ξεκινάμε. Όχι, ξεκινάει καλοκαίρι. Ξεκινάει καλοκαίρι, βέβαια. Από σήμερα. Από σήμερα. Μη με σκάς. Ναι, είχα συνηθίσει να βρει. Άλλωστε. Έφαγα μια βροχή. Εχθές το πρωί και εγώ. Αδερφέ, το Σάββατο το μεσημέρι άλλαξα ρούχα. Τόση διαβροχή μου δώσαν οι άνθρωποι που πήγα. Εγώ χθες πήγα στην εκκλησία. 10 η ώρα, 11 έριχνε. Δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε. Βροχή. Έριχνε. Τόσο δεν έχω βραχύ το χειμώνα. Από μεθαύριο άλλο. Σε έβριζα έβριζε από μέσα μου, έλεγα. Δεν έκανε τίποτα κτλ. Έσχος κτλ. Τέλος πάντων. Πάντως από μεθαύριο. Κακοκαιρία. Μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι. Μεθαύριο. 21 Ιουνίου. 21 Ιουνίου μπαίνουμε καλοκαίρι. Έτσι. 21 Ιουνίου. Ναι, άλλωστε είναι και πρώτη μέρα επίσημα του καλοκαιριού. Το θερινό. Επομένως όλα συμπίπτουν και με την άνοδο του υδραργύρου που αναμένουμε αυτήν την εβδομάδα. Θα έχουμε γενικά τι εξελίξει. Έχω ένα φίλο ο οποίο είναι στην Άξο τώρα. Το πήρα χθες τηλέφωνο, λοιπόν, τι κάνεις, πώς περνάτε εκεί με την οικογένεια, μου λέει. Καλοκαιρινές διακοπές τώρα, πήρα σαν Γιονάρη, θα τη λέγανε. Μου λέει, έχουμε ανέβει στην Απείραφο, έχει 16 βαθμούς. Πάμε να φάμε, να πιούμε ένα τσιπουράκι κάπου μέσα σε ένα τζάκι, είναι ωραία. Πολύ ωραία. Καλοκαίρι, καλοκαίρι να δεις. Τζάκι, κουβέρτα. Ένα. Έτσι. Πραγματικά μας πήγε ανάποδα ο καιρός όμως. Πλέον ο καιρός έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Αξίζει όμως να σταθούμε στον πρώτο μας χάρτη για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Αυτές οι δύο τρύπες τι είναι. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Βλέπετε, αυτός εδώ είναι ο καταιγιδοπυρήνας που έπληξε. Που έπληξε καταιγιδοπυρήνας. Ακριβώς. Είναι ένας πυρήνας δηλαδή καταιγίδων που έπληξε την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δίνοντας βέβαια πολύ μεγάλο όγκο νερού. Βλέπετε ότι τοπικά ξεπερνάμε ακόμη και τους 60 με 70 τόνους νερού αναστρέμα και αυτός ο όγκος νερού έπεσε σε λιγότερο από 7 ώρες. Δεν είναι βέβαια σε καμία περίπτωση συνηθισμένο, ιδιαίτερα στην εποχή την οποία βρισκόμαστε, να έχουμε τόσο ραγδαίες βροχοπτώσεις. Θα μπορούσαμε έτσι να το θεωρήσουμε σχετικά φυσιολογικό αν ήμασταν μέσα στο Νοέμβριο, ο οποίος είναι και ο πιο επικίνδυνος καιρικά μήνας για τη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, η όλη αυτή κατάσταση αποτελεί πλέον παρελθόν για τη χώρα μας. Ταλαιπώρησε πολλούς συνανθρώπους μας, δημιούργησε και αρκετά προβλήματα, ιδιαίτερα στην περιοχή της βόρειας χώρας, ακόμη και στην Εύβοια, αλλά και προς το Ανατολικό Αιγαίο. Εχθές είχαμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και πάμε τώρα να δούμε στον επόμενο μας χάρτη πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η καιρική κατάσταση. Βλέπετε, το βαρομετρικό χαμηλού έχει απομακρυνθεί με τους χρωματισμούς προς την περιοχή της Τουρκίας. Ο χάρτης μας καθαρίζει και μένουν κάποιοι χρωματισμοί τώρα εδώ νωρίς το πρωί προς τον Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, αν και όπως είδα πριν από λίγο, έχει βελτιωθεί και εκεί πλέον ο καιρός και κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Θα παρατηρήσουμε ότι για σήμερα Δευτέρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμέρισματα. Κάποιες μπόρες θα βγουν τώρα εδώ προς το απόγευμα κατά μήκος της οροσειράς της Πίντου και κατά κανόνα βέβαια σε άλλες έτσι ορεινές περιοχές του υπηρετικού κορμού, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν με εξαίρεση εδώ το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο βορειοδυτικός άνεμος θα προσεγγίζει και τα 6 μποφόρ και σιγά σιγά ο υδράργυρος τραβά την ανηφόρα. Θα δούμε θερμοκρασίες σήμερα κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Να δούμε και τον ομό Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο. 31. Με λίγες έτσι τοπικές συνεπίσεις. 31. Ανεβαίνει βέβαια. Με λίγες έτσι τοπικές συνεπίσεις. Πού ήμασταν, Πεκλεάρχε? Χθες ήμασταν κοντά στους 26 βαθμούς. Εκεί 26-27. Ανέβηκε λίγο παραπάνω κατά τις 4-5. Έχεις δίκιο. 4 ώρα αυτές 31. Στα μάξι το είδα και εγώ. Ανέβηκε λίγο, αλλά μετά έπεσε πάλι. Ήταν μια ψυχρή ημέρα. Τώρα 31 που λες εδώ πέρα θα μάξι τα 35. Τώρα θα είναι. 31 υποσκιά. Υποσκιά ακριβώς. Μετράμε πάντα τη θερμοκρασία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Σε μετεωρολογικούς κλωβούς, όταν κάτω έχουμε γρασίδι, σε ύψος 2 μέτρων. Εμείς δεν έχουμε βέβαια κλωβούς. Ακριβώς. Γι' αυτό ρωτάμε εσένα. Θα υπολογίζουμε όταν το αυτοκίνητο, ας πούμε, είναι σε μια έτσι νορμάλ κατάσταση, περίπου 2 με 4 βαθμούς Κελσίου. Πιο κάτω, έτσι είναι το καλό. Γιατί άλλωστε και ο αισθητήρας είναι κοντά στη ρόδα, άρα λοιπόν επηρεάζεται και από το άσφαλτο και από τα μέταλλα του αυτοκίνητου, ανεβαίνει σαφώς πιο πολύ η θερμοκρασία. Γύρω λοιπόν στους 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας.
Πολύ καλός εδώ σήμερα ο καιρός, καθαρή ατμόσφαιρα, λίγες συννεφιές το απόγευμα. Ένα βορειοδυτικό ρεύμα ο Βαρδάρης κοντά στα 4 με 5 μποφόρ θα υποχωρήσει από το απόγευμα και θα δώσει και τη θέση του σε θαλάσσια αύρα. Θα φυσήξει δηλαδή έτσι ένα αεράκι από τη θάλασσα προς την ξηρά και θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμοί Κελσίου. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για να επισημάνουμε το κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας που μόλις βέβαια ξεκίνησε. Βλέπετε από εδώ ξεκινάει αυτή εδώ η πολύ θερμή αέρια μάζα με το πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα. Σιγά σιγά εισέρχεται στην κεντρική Μεσόγειο και θα ακολουθήσει μια ανατολική-βορειοανατολική τροχιά. Θα απασχολήσει και τη χώρα μας ένα μέρος αυτής, ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά στους 33 με 36, πιθανόν και 37 βαθμούς, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές του υπηρετικού κορμού, αργά το μεσημέρι. Δεν θα λείπουν βέβαια κάποιες μπόρες, αλλά μόνο το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Πολύ καλός ο καιρός μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και όπως όλα δείχνουν, έτσι θα πάμε να ψηφίσουμε και την Κυριακή. Κάτσε να σου πω τώρα. Με υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο είναι 33. Μεθαύριο. Θα πάμε 34 με 35 Τετάρτη με Πέμπτη. Oh. Θα προσεγγίσουμε και τους 36 με 37 Παρασκευό Σάββατο. Αυτοδυναμία, βλέπεις. Του δημοσκόπου. Όχι του καιρούλε. Αυτά είναι σαραντάρια. Στοπ το. Μισό. Καραμπινάτι αυτό. Μισό. Ωραία. Αυτή η εβδομάδα. Μπήκαμε καλοκαίρι. Αυτή η εβδομάδα. Από Δευτέρα δεν γυρίζουμε πάλι πίσω, έχει να βρέχει. Δευτέρα θα βγει. Κάποιε έτσι ψυχρέ λίμνε θα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Μέχρι τα μέσα του Ιουλίου θα έχουμε κάποιε σκαμπανεβάσματα. Δεν θα έχουμε Δευτέρα, δεν βγει ο ήλιο, λένε όλα τα κόμματα. Θα βγει ο ήλιο Δευτέρα και αλλά θα έχουμε όμω και κάποιε αστάθειε στα μεσημέρια και τα απογεύματα. Δεν θα λείπουν. Φαίνεται ότι μέχρι και τα μέσα Ιουλίου επιμένει αυτή η κυκλοφορία να κατεβαίνουν κάποιες ψυχρές αέριες μάζες από την Κεντρική Ευρώπη. Βέβαια με πιο μικρή συχνότητα, αλλά δεν θα λείπουν αυτά τα φαινόμενα αστάθειας. Εντάξει. Τις μπόρες και τις καταγγελίες. Θα κάνουμε την καρδιά μας. Εν πάση περιπτώσει, άκου να σου πω κάτι. Άμα φύγει όλος και πάει διακοπές, ακόμα και να πες ότι το απογευματάκι είναι λίγο αστάθεια, λίγο συννεφιά, μπορεί να ρίξει καμιά μπόρες. Αν έχει ζέστη το μεσημέρι και το βράδυ είναι καλά. Ακριβώς. Εντάξει, κάνεις και το μπάνιο σου, κάνεις και λίγο. Εγώ θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Δεν, ναι, δεν σε νοιάζει. Να πούμε, Δημήτρη, μια κανένα για τις διακοπές, ότι όταν είμαστε σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες να επηρεάζονται αυτά τα γεωγραφικά διαμέσματα από την αστάθεια. Κυρίως επικεντρώνονται πάνω από την ξηρά. Στα ορεινά. Στα ορεινά και κατά κανόνα έτσι σε υπηρετικές εκτάσεις. Δηλαδή από το ύψος Λαμίας και πιο βόρεια. Δεν είναι στο νησί δηλαδή τώρα η αστάθεια τόσο. Μην βλέπετε τώρα που πέρασε η κακοκαιρία το πρωί, που ήταν οργανωμένη και επηρεάστηκε όλη η χώρα. Κατά κανόνα επηρεάζονται τα ορεινά της Πελοποννήσου και η κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα και αυτό κυρίως μόνο τις απογευματινές ώρες. Λοιπόν, εντάξει, Κλέαρχε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε τι γράφουν οι γραφές εδώ. Λοιπόν, δεν αλλάζει. Ποιοι ακούγονται. Ποιοι ακούγονται, ρε παιδιά. Θα δούμε ποιοι ακούγονται. Κλίμακα μετακινήσει από το Υπουργείο σε Υπουργείο, συγγνώμη, όλο το κυβερνητικό στελεχών. Ανανέωση με ανοίγματα στην κεντροαριστερά. Νέα πρόσωπα θα αντιληφθούν και από ποια δεξαμενή. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Να δούμε ποιοι ακούγονται πού. Είναι. Πώς θα γίνει. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό να δούμε. Έχει βέβαια. Ούντους. Πού είναι ρε παιδιά αυτοί που ακούγονται. Εδώ είναι. Λοιπόν. Άτι. Για κοίτα εδώ. Λέει εδώ. Για να δούμε εδώ. Λέει ποιοι ακούγονται και για ποιο χαρτοφυλάκιο. Σκυλακάκης για ενέργειας. Να. Στυλιανίδης για μεταναστευτικής πολιτικής. Χατζηδάκης Κωστής για εξωτερικών ή οικονομικών. Τι λες. Ναι. Μάλλον οικονομικών. Οικονομικών, εντάξει, λογικό. Νομίζω. Παπαθανάς για ανάπτυξης. Σωστά. Ζαχαράκη για κυβερνητική εκπρόσωπος ή για τουρισμού. Το ακούω έντονα το κυβερνητική εκπρόσωπος. Σταϊκούρας για υποδομών ή εργασίας. Επίσης ακούγεται. Χρυσοχοίδης για υγείας. Δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Τα ανάποδα είχα ακούσει. Ναι, ναι. Πιερακάκης για παιδείας. Αυτό τώρα. Ναι. Εγώ είχα ακούσει το ανάποδο. Ναι, εντάξει. Ή κάνω λάθος. Ναι, όχι, εντάξει, αλλά. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δένδιας για εξωτερικών ή άμυνας ή πρόεδρος της Βουλής. Δεν θέλει για πρόεδρος της Βουλής. Για πρόεδρος της Βουλής δεν θέλει. Άμυνας δεν το ξέρω. Εντάξει. Εξωτερικών πιθανόν το θέλει, δεν νομίζω να μείνουν γιατί εδώ θα γίνουν διάφορες καραμπόλες. Ναι. Επίσης. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Για πες. Κεραμέως για άμυνας δικαιοσύνης ή πρόεδρος της Βουλής. Νομίζω ότι δεν θέλει. Το δικαιοσύνης. Ναι. Ο Βορύδης για δικαιοσύνης ή άμυνας ή προστασίας του πολίτη. Ναι, εντάξει. Ναι. Η Μιχαηλίδου για τουρισμού ή η οικογένειας. Στο οικογένειας ακούγεται και ο Γιώργος Σταμάτης. Πού είναι το καινούργιο. Άκου τώρα. Λέει για τους υπάρχοντες. Εδώ δεν βλέπω μέσα τον Άδωνη. Ναι, καλά, ναι, κάπου θα τον βάλει αυτό. Αυτό λέω. Επίσης, Γεραπετρίτης θα γίνει. Ναι, ο Γεραπετρίτης θα πάει για επίτροπος, λένε. Ή υπάρχει περίπτωση υπουργοποίησης. Λένε ότι μπορεί να πάει και στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γεραπετρίτης. Τώρα όλα αυτά είναι σενάριο επί σενάριων, παιδιά. Έτσι. Κάτσε να γίνουν οι εκλογές, κάτσε να γίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παντοδύναμος θα είναι ότι θέλει να κάνει και κάνει ό,τι πήγε. Ναι, αλλά θέλω να πω επίσης.
Πού ξέρεις ότι θα χρησιμοποιηθούν από πασοκογενείς, να το πω έτσι, εξυγχρονιστές. Εχθές ρωτήθηκες για καναλική ο Μητσοτάκης και λέει θα δούμε εμείς πάντα διεύρυνση και ξέρω εγώ τι, χωρίς να λέει. Ακούγονται διάφορα. Δεν ξέρεις πασοκογενείς τι θα γίνει. Ποιοι είναι οι πασοκογενείς? Οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι βουλευτές. Ποιοι δηλαδή? Ο Διαμαντοπούλου. Ο Μανιάτης. Ο Μανιάτης βέβαια μιλάει με τον Ανδρουλάκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν εύκολα ο Μανιάτης. Τώρα μην αδικούν. Ο Μανιάτης θα τον πάει για ενέργειες. Ναι, ξέρω εγώ. Ακούγονται διάφορα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μπάζει νερά το σενάριο του λιμενικού. Αποκάλυψη. Το λιμενικό γνώριζε ότι το αλλιευτικό κλειδονιζόταν επικίνδυνα, αγνώρισε την προειδοποίηση και έδωσε εντολή στο εμπορικό να απομακρυνθεί σε παραπλέον εμπορικό πλοίο. Καθυλωμένο για 7 ώρες το μοιραίο σκάφος, σύμφωνα με το BBC. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες διασωρθέντων για τράβηγμα με σκηνή από το λιμενικό με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Οι περισσότεροι όμως λένε ότι αυτό έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Με συγχωρείτε, εδώ δεν μας έλεγε ο Φίλης ότι έπρεπε να κάνει μια παρανομία, πάνε το σώσουνε. Να. Τώρα δηλαδή, αν του πετάξανε σκηνή, γιατί τους κατηγορούνε? Δεν ξέρω. Δύο θέσεις και στάσεις απέναντι στο ναυάγιο και στο προσφυγικό από τους αρχηγούς Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ. Εντάξει, τα παιδιά, άμα ψάχνουμε την παρονυχίδα να πούμε ότι σπνίξαμε. Εντάξει, τώρα... δεν ξέρω, κοίταξε. Καλά, τώρα εντάξει. Είναι μία... καλά, εντάξει. Ψάξε. Μία στάση. Ναι. Λοιπόν, αυξήσεις έως 51 ευρώ στις συντάξεις, η τελική πίνακα με τους συνταξιούχους για όλα τα ταμεία, κυβέρνηση με τους καλύτερους μονόδρομους σε αυτοδυναμία. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μείνει εκτός βουλής? Ποια? Ο Πολάκης. Ο Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης. Ο Γιώργος Τσίπρας. Η Πόπη. Η Πόπη είναι τέταρτη. Είναι τέταρτη. Αν χάσει θέλει, δηλαδή. Θέλει 23 και για να βγει. Πόσο θέλει? Νομίζω θέλει πάνω από 23. Άντε, να πιάσει 23 για να βγει. Για να πάρει την τέταρτη στο επικρατεία. Νομίζω, ναι. Έχει, είναι οριακά πάντως. Μούμια στον τομογράφο. Ναι, και τι πάμε. Οι ειδικοί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ζητούν τα μυστικά μιας εποχής. Βάζουν τη μούμια στον τομογράφο. Μάλιστα. Μετά μπαίνεις εσύ μετά τη μούμια. Δύσκολα. Δεν μπαίνεις. Και τον έχουν απολυμάνει, δεν υπάρχει θέμα εδώ. Με φοβίζει λίγο. Με φοβίζει, με τρομάζει λίγο. Λοιπόν, αυξήσει έως 51% στις συντάξεις, τελική πίνακα για τους δικαιούχους. Ιούνιος των βροχών και των καταιγίδων, βρήκαν την Αναστάζια. Μάλιστα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα βόμβα για τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, Μουσταφά Κατραντζή. Πέφτουν οι μάσκες για τη Θράκη. Η έκθεση ΣΕΗ που έστειλε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα το χαρακτήριζε στρατευμένο στα σχέδια Τσάγκηρας τουρκικού προξενείου. Υπόλογος ο Κυριάκος τον έβαλε στις λίστες αναγνώριζε. Η Δημοκρατία αποκάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποτελεί τη μειονότητα τουρκική και το βρώμικο ρόλο του. Εδώ το είχε γράψει. Λοιπόν, ο ΕΕ ζητεί ανεξάρτητη έρευνα για το ναυάγιο, υπήλωση της κολάσεως. Μαρτυρίες σόκου από τους διασωθέντες. Πρόσεξε εδώ τώρα, εδώ φρίκι, έτσι. Νεκρή σε σακούλα 27χρονη Αναστάζια. Το κοριτσάκι, κρίμα. Κρίμα, πλάκα μου. Κρίμα. Νέα πλατφόρμα για τη ρύθμιση οικόκοινων δανείων. Είναι η πλατφόρμα που είχε πει η κυβέρνηση, η οποία θα υποχρεώνει τα φαντς να κάνουν πρόταση και να αιτιολογούν την απόρριψη. Να το δούμε αυτό. Θα είναι θέμα. Λοιπόν, εδώ με άστο μανίκιο Μητσοτάκη εκτός υπερταμείου ΕΙΑ. Α, αυτό είναι θέμα, το ξέχασα. Είναι ούτω ανεώντες συνεχώς. Το είπε καθαρά χθες. Ναι, το είπε, θα φέρουμε νομοσχέδιο και θα τα φάρουμε. Θα το φέρουμε, λέει, το βγάλαμε το υπερταμείο σε ακρευνός δημόσιο χαρακτήρα η ΔΑΠ και η ΙΑΘ. Το νερό. Λοιπόν, μαστίγια και μαχαίρια. Ναι. Εδώ για το ναυάγιο. Μάτια αρνητικά κλειστά. Τα γενέθλια του έφηπου Φίλιππου και το καπέλο μέχρι τη μεταυτό για να γιορτάσει τα γενέθλια του πήγε ντύθηκε τέτοιο. Ναι. Και καβάλισε ένα μουλάρι και πήγε και έκανε υπασία. Ποιο ρε? Ο Φίλιππο. Αλλά έχω δει τη φωτογραφία, ρε παιδί μου. Αλλά είναι τόσο. Δηλαδή, πρόσεξε. Δεν το μου λέγα, έβλεπα τη λεζάντα ότι είναι ο Φίλιππο, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ναι, τώρα. Δηλαδή, έχει κατεβάσει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε ποια σελίδα είμαστε, 30, θα σου δείξω. Να τη δω. Θα τον έχει ολόκληρο. Ο Κάρολος εννοείς. Ο Κάρολος και ο Φίλιππος, να το. Εδώ. Ο Κάρολος και ο Φίλιππος, να το. Είναι ο Κάρολος. Ναι, ρε. Αυτός είναι ο Κάρολος. Αλλά τώρα έχει βάλει το αυτό εδώ πέρα. Μα δεν του φαίνεται. Μα σαν να φοράει και γυαλιά, δεν ξέρω. Βρε, αυτός φαίνεται νέο παλικάρι, ο δεν του φαίνεται. Άμα έχεις βάλει το καπέλο μέχρι, κοίτα εδώ. Μήπως να βάλουμε κι εμείς τέτοια καπέρα να κυκλοφορούμε. Λες να φάμε γιαούρτια. Άμα βάλεις τέτοιο καπέλο, καταρχήν θα λιποθυμήσεις από τη ζέστη. Ναι. Δεύτερον, θα το φας το τζατζίκι σου. Αυτός γιατί δεν τρώει. Γιατί είναι βασιλεύς. Γιατί είναι θεσμός αυτός. Είναι θεσμός. Ενώ εμείς είμαστε τους δικούς μας εξωθεσμικοί. Τι λες τώρα. Λοιπόν,
Στρατευμένο στην Τουρκία, υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Μπούμεραγκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η άθλια σκευωρία τη Ροδόπη. Τι αποκαλύπτει το έγγραφο τη ΕΕ που διαβιβάστηκε στον Τσίπρα. Τώρα αυτό εδώ. Ναι. Αν το λέει μέσα έτσι όπω το λέει κτλ. Δίκιο έχουνε. Αλλά έχει δίκιο και ο άλλος για τους άλλους δύο τότε όμως. Ναι, και έχει και δίκιο και έχει και άδικο αυτός που λέει ότι έπαιξαν διαταγμένη υπηρεσία και... Και είναι σειραφή κοπτοραπτική. Όχι σειραφή και ότι... Τέλος πάντων. Λοιπόν, η αιστεία. Θα μπολιάσουμε τη Νέα Δημοκρατία με ικανά στελέχη από το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Ωραία, αυτό ποιος το είπε. Δεν το είπε. Έτσι δεν το είπε. Γιατί το έχει εντός εισαγωγικών. Δεν το είπε, δεν το είπε έτσι. Α, το άφησε ανοιχτό βέβαια, έτσι. Ερωτήθηκε για το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Ερωτήθηκε για το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Αλλά είπε, θα δούμε, διευρύνσει και τα λοιπά. Χωρίς ιδεολογικό πρόσωπο με επιλογές για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός κυβερνήσεως και πρωτοκλασσάτη Υπουργή της Νούδου. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή το καταλαβαίνω ότι γίνεται μια μάχη. Λέει Μανιάτης, Διαμαντοπούλου, Χριστοφιλοπούλου στον Προθάλαμο. Ο Μανιάτης προχθές διάβαζα τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης λέει, εγώ μιλάω ενεργειακά με τον Μανιάτη. Εντάξει. Δύσκολο. Τέλος πάντων. Εδώ γίνεται μια εσωτερική μάχη διαπάλυση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία γνωστή. Για το πόσο δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία και τα δεξιά στελέχη και τα κεντρώα στελέχη κτλ. Αν ξέρει ότι οι Ιριάκου αυτού θα ήταν στο. Ναι, αλλά συγγνώμη ρε παιδιά. Το κέντρο είναι που τον πήγε στο 40%. Το κέντρο είναι που τον πήγε. Μην λέμε ιστορίες τώρα. Λοιπόν, Εσπρέσο. Μαρτύρησε στα νύχια Αγέλης Λύκων. Μακάβριο τέλος στα θρίλερ της κούκλας Αναστάζια. Γυμνή σε σακούλα η Μπάρμπι Τσκό. Κυλίδες αίματος σπίτι 32χρονου Μπαγκλαντεσιανού. Ο ρόλος Πακιστανού που αρνείται τα πάντα για το φρικτό έγκλημα. Λοιπόν, Ομπάμα travel στη Βίλα Χάνκ στην Αντίπαρο. Με συναγρίδες. Αυτό είναι το σπιτάκι του Τόμ. Ναι. Του Χάνκ. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Εμένα το έχει. Λοιπόν, όχι ρε. Έχει ένας φίλος μου σπίτι εκεί. Διπλά είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Πήγε ο Ομπάμα, δεν τον πήρανε χαμπάρι, λέει, άνθρωπος. Ναι. Γιατί ήταν γύρω-γύρω, τον είχαν άνθρωποι με πολιτικά κτλ. Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Παντρεύτηκε δεύτερη φορά ο Ζαμπίδης. Μπράβο. Γαμπρός ο Ζαμπίδης με τις ευχές της πρώην. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, Ζαμπίδη. Μπράβο ρε, να ζήσετε ρε παιδιά. Λοιπόν. Ορίστε. Εδώ, ενδείξει καρτέλ σε 4 αγορές βασικών αγαθών. Τα πρώτα ευρήματα Επιτροπής Ανταγωνισμού για Αναμενόμενες Πρακτικές. Στο μικροσκόπιο ζυμαρικά, γάλα, τυριά, απορριπαντικά. Στο επίκεντρο υπέρμετρα ανατιμής. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Κοίταξε εδώ πέρα. Στη Διεθνή Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού, γιατί στη δείχνω τώρα. Αυτό είναι ένα κινητήρα αεροπλάνο. Ναι, ναι, ναι. Λέει ότι η Boeing αναμένει ότι οι αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο θα προσθέσουν στο σώρο τους 42.595 αεροπλάνα. Καινούρια. Καινούρια. Ναι, 8-3. Η Airbus, η πρόβλεψή της είναι 40.850. 40.000 αεροπλάνα καινούρια. Τι λέρε. Πρέπει να ανανεωθούν όλοι οι στόλοι τώρα. Επί της ουσίας. Για δώσε το πέντε. Τι θες. Α, ναι, ξέχασα. Για δες, διάβασε. Ρίξε μια ματιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Όχι, ο Κρήτη επατριώτης. Πέσαμε στο πατριώτη. Συγγνώμη, τώρα έπρεπε να το. Κρητική Ακαλονή. Να τη, η Κρητική Ακαλονή. Ασχολείται με το μόντελ και την οικογενειακή επιχείρηση γύρω από τον τουρισμό. Μπράβο, ρε Μέρη. Μπράβο, Μέρη. Να πάμε στο ξενοδοχείο τη. Να πάμε. Στο Ρέθυμνο. Πού είναι στο Ρέθυμνο? Το στέκι τη είναι το μπάνκερ στο Ρέθυμνο. Ευγενικό, αληθινό και πιστό σε θέλει. Ευγενικό, αληθινό και πιστό. Λοιπόν, παίρνουν τρεις ευχές. Πάλι για... Τρεις ευχές. Ειρήνη στον κόσμο. Άλλη. Αγάπη. Ναι, το πιάσες. Ευημερία. Όχι. Σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Υγεία εννοείται. Υγεία. Υγεία. Ευτυχία. Και... Ευτυχία, αγάπη και υγεία. Ευτυχία, αγάπη και υγεία. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ευτυχία, αγάπη και υγεία. Και στην Έλβη Μιχαηλίδου κυρίως. Τα εύχομαι αυτά. Λοιπόν. Καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, η καλή συνήθεια είναι να βοηθά τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους της, η κακή συνήθεια είναι. Ότι είναι πολύ ειλικρινής. Επιβάλλεται στους άλλους. Επιβάλλεται. Ναι. Εντάξει, άμα είσαι επιβλητική, Μέρη μου, δεν είναι κακό να επιβάλλεσαι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ρέθυμνο, ρε Θεμιώτησα. Μπράβο. Ωραία κοπέλα. Μπράβο τους, μπράβο τους. Κριτική Ακαλονία. Μιζόνι Όσκαρ Ντε Λαρέντα. Τα ξέρεις αυτά. Τι, το Όσκαρ Ντε Λαρέντα, ναι. Τι άλλο είπες πριν. Το Μιζόνι. Μισόνι. Αυτή με τις ρίγες, τα φουστάνια που έχουν τη ρίγα. Κοίτα. Όσκαρ Ντε Λαρέντα. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Intercontinental. Τι λέει το ξενοδοχείο. Δεν μάλλον.
Να σου πω κάτι. Είσαι τελικά, είσαι ταυτισμένος με τη μόδα. Είσαι ένα με τη μόδα. Μα ένα. Please. Δηλαδή... Είχα μάνα μοδίστρα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν γελούμε με αυτό. Μάνα μοδίστρα. Κατάλαβα. Λοιπόν. Sport Day, αθλητικάς εφημερίδας. Έκρηξη και τεχνική. Η Sport Day αναλύει γιατί ο Παναθηναϊκός επέλεξε τον Φιλίπ Τζούρισιτς. Άλλος είναι παρά. Πού είναι τα κύρια, ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα του διεθνούς σέρβου μέσου, τι προσθέτει δεύτερος σέρβος. Νάτα, Ολυμπιακός. Έλα να δεις. Ο Κορδόν. Ο Κορδόν επέλεξε τον Μαρτίνεθ Διετίαθ. Okay. Το Διετίαθ δεν είναι επώνυμο. Είναι για δύο χρόνια. Για δύο χρόνια. Λοιπόν, την δεδομένη λέει την Ισπανία με 42χρονο προπονητή, πιθανό σήμερα αύριο στην Ελλάδα για να πιάσει δουλειά. Τρεις εν μία μεταγραφές. Λοιπόν, ο Μαρτίνεθ, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, θα το διαβάσουμε αλλού. Το νέο παλάτι του Βασιλιά. Ναι. Όλες οι άμεσες αλλαγές στο σεφ. Μάλιστα. Το πήρανε οι Αγγελόπουλοι. Το αγόρασε. Ναι, όχι το αγόρασε. Όχι, το... Να το ανακατασκευάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Πόσο κατα... Αυξάνει τη χωρητικότητα, αλλάζει χρώμα, όλο ερυθρόλευκο. Πώς θα φτάσει στο γήπεδο, πού θα κινηθεί η κεντρική σάλα, ποιος ο στόχος για τα διαρκεία. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ο Ολυμπιακός έτσι. Έχουν αλλάξει παίκτες του Ολυμπιακού σηκώνει. Έχουν ομορφύνει κιόλας. Ναι, όπως είναι βλέπω. Λίγο κάπως. Μπράβο τους, μπράβο. Ναι, ναι, ποια είναι η. Α, είναι η. Λένα Ζευγαρά, ρε παιδιά. Η Ζευγαρά, ρε παιδιά. Έλα, ρε παιδιά. Ποια είναι αυτή? Η Λένα Ζευγαρά. Μιλάμε για. Και... Μιλάμε... Δεν ακούω. Τι θα σου παρολογείς. Είναι μπόμπερ 6 από τα 6-25 η Ζευγαρά. Δυνατή παίκτρια. Ζευγαρά. Ναι. Ρε, εσύ είχαμε διαβάσει και τραγούδι της στον αέρα, ρε Δημητρή. Ναι. Αμάρτησε μαζί μου. Αμάρτησε και έλα. Μαζί μου. Έλα, και έλα, έλα. Έμα. Εντάξει, παιδιά. Ο αναμάρτητος πρώτος στον Λίθο Βαλέντα. Εσύ δεν ξέρεις. Πρέπει να τον βγάλουμε έξω, δεν γίνεται. Δεν ξέρει από αυτό ο καπιτάκης. Πρέπει να τον βγάλουμε έξω να ενημερωθεί. Αυτή είναι του έντεχνου. Ε, ναι, ρε Δημητρή, τι θα ακούγαμε εμείς. Με το Θηβαίο τραγουδάει και με το Μάλαμα το Σοκράτη. Δύσκολο να συναντηθούν. Πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν μείνουν κανένα καφέ μαζί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αθλητική ώρα τη. Θέλει τον Νέστορ Αραούχο. Ο Νέστορ Αραούχο. Ποιοι είναι οι λόγοι που τον θέλει τόσο πολύ ο Πελάδο, σύμφωνα με τα ξένα μουμουέ. Αυτά. Λοιπόν, η επιθυμία του Κώστα λέει εδώ. Ποιανού Κώστα. Του Σλούκα. Α, του Σλούκα. Ναι. Ενήμερος για όλα ο Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ. Του διαιτές συμβόλαιο που θα υπογράψει, τις απολαβές του και τα λοιπά. Πόσο θα πάρει. Πόσο θα πάρει. Δεν ξέρω. Θα πάρει κανένα μύριο, δεν θα πάρει. Για να δούμε. Λοιπόν, λοιπόν εδώ, live sport, Τζούρισιτς συν 3. Θέλει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, λέει, τη μεταγραφή του Σέρβιου παιχταρά, καλός παίχτης πράγματι. Να κλείσει στόπερ και να κάνει επαφές για εξοροχτάρι και δεξί μπακ. Άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Άνω του 1. Οι αιτήσεις. Εντάξει, για ένα χρόνο δεν πολλά. Νόμιζα ότι είναι για πιο λίγο. Ναι. Λοιπόν, έρχεται ο Μαρτίνεθ. Έτσι. Για διαιτέ συμβόλαιο κάνει λόγο η Μάρκα. Αύριο στην Ελλάδα νέος coach. Φορ, χαφ και στόπερ θέλουν να κλείσουν άμεσα ερυθρόλευκοι. Ρελάνς για τρεις, τη σκέφτεται ο Ολυμπιακός για Βεζένκοφ. Η απόσταση που θέλει να κλείσει με Παπα-Νικολάου και η μάχη για Σλούκα. Μέτρο σπόρο εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Τι λέει εδώ. Ματά. Τι λέει. Ματαρίτα. Ματαρίτα. Και φατορέ. Είναι παίχτες. Φατόρε, ρε. Φατόρε. Φατόρε, φατούρε. Φατουράδα. Φατόρε, θα έλεγα εγώ. Φατόρε. Φατόρε. Φατόρε είναι από το φατουράδα. Φατουράδα είναι, λέμε, το κανελωμένο τσίπουρο στα κύθυρα. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, κλείνει το μάτι ο Ντάλμπερτ. Ναι. Εξέπληξε του συμπατριώτε του. Τον Μπάουκ είναι ο Ντάλμπερτ. Ναι, ναι. Μιλάμε με τον Μπάουκ, μελετάμε σοβαρά την πρόταση. Δηλώνει ο ατζέντη. Πολύ ωραία. Η κυρία Έλβη Μιχαηλίδου με πολλά χειροκροτήματα είναι μαζί μας. Μπράβο, Έλβη. Πολύ ωραίο το φουστανάκι. Ενδυματολογικός, είσαι πολύ up. Είσαι πολύ ανοιξιάτικο καλοκαιρινή. Μπράβο. Να δω παπούτσι. Ωραίο. Κλασάτο, ωραίο. Μπράβο. Πάμε πολύ δυνατά. Ναι, είχαμε πέσει λίγο. Για κατέβαση το χαρτί να δούμε και τη ζώνη. Παρακαλώ. Αυτά. Ωραία. Να τέλει. Κάνω και μια στροφή. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, ωραία. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ωραία. Πάμε εξαιρετικά. Δικό λοιπόν, στο φουστάν. Δικό μου, όλα δικά μου είναι. Μην ρωτάμε. Όλα δικά σου. Α, να μην ρωτάμε. Όχι, είναι πάντα δικά μου, δεδομένο. Πάντα. Δηλαδή, άμα θες τα κράτη. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα παίρνεις από το σταθμό. 1,5 εκατομμύριο. Άμα έχει κάθε μέρα δικό της φουστάν, όλα αυτά. Το συμβόλαιο της Έλβης είναι όσο και του Μαρτίνεθ. Ένα 200-300 το χρόνο. Περίπου. Μόνο που εγώ μένω, ενώ οι προπονητές του Ολυμπιακού δεν μένουν ένα χρόνο. Λοιπόν... Σωστό! Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, ψωνίζω αρκετά οικονομικά, θα σου πω.
Δεν μπορώ να πω τώρα τι. Το οικονομικό τώρα για τον καθένα είναι διαφορετικό, έτσι. Όχι, υπάρχει ένα αντικειμενικό οικονομικό. Όχι, να σε υπάρχει. Ρωτήσω κάτι, ο Σκυλακάκης θα ξέρει αυτά. Κοίτα, εγώ ευτυχώς δεν έχω επαφές με τους πολιτικούς. Αντικειμενικό οικονομικό. Ξέρω άνθρωπο που έχει 100 μέτρα, ήξερα, που είχε 100 μέτρα κότερο και ήταν δυστυχισμένος διότι ο Αμπράμοβιτς είχε μεγαλύτερο. Αλήθεια τώρα. Όχι, όχι. Πάμε με normal standard, ναι. Τύπου 10-20 ευρώ, τέτοια. Α. Normal standard. Εντάξει. Τα αντικειμενικά για τον απλό κόσμο. Εντάξει. Δεν πάμε σε άλλα. Να τα ναι. Διευκρινίσουμε αυτά, μην έρθει κανένα σε παρεξήγηση. Εγώ είχα σκάφη, το ξέρεις. Της μάνα μου. Η Κυρακαλιόπη. Η Κυρακαλιόπη στα φατσάδικα και δίρων είχε μια σκάφη. Άξιζε τώρα με τη σκάφη. Λοιπόν, ακούστε, θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Η Ισπανία χθες κατέκτησε τον τίτλο που της έλειπε μετά από 3 Euro και ένα παγκόσμιο κύπελο. Πήρε και το Nations League η Ισπανία. Μετά από 120 λεπτά χωρίς σκορ, θα ξεχαστούν πολύ γρήγορα, βαρέθηκαν όσοι το είδαν. Ναι. Επικράτησε στα πέναλτι με 5-4 της Κροατίας στον μεγάλο τελικό του Nations League, που διεξήχθη στην Ολλανδία. Βλέπουμε και πως το πανηγυρίζουν οι Ισπανοί και οι Ισπανοί φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο. Διαδέχθηκε στο θρόνο της Πορτογαλία και Γαλλία. Αντίθετα, για άλλη μια φορά οι Κροάτες φτάσανε κοντά, αλλά δεν κατάφεραν να πιούν νερό. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Φούρια Ρόχα ήταν ο Ουνάι Σιμών, ο οποίος στη Ρώσικη ρουλέτα έβαλε στόπ, είδαμε, στην απόκρουση στο πέναλτι του Μάγερ και στο αυτό εδώ του Πέτκοβιτς. Και ουσιαστικά ήταν αυτός που έδωσε, πολύ δύσκολο κι αυτή, δύσκολο. Που έδωσε στην Ισπανία το τρόπαιο. Ο Λαπόρτ είχε χάσει πέναλτι, όμως αυτό δεν στήχησε στους Ισπανούς. Και ο Καρβαχάλ με αυτήν εδώ την Αλαπανένκα εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 5-4 και έδωσε στους Ισπανούς το τρόπαιο του Nations League. Είπαμε κάτι εκατομμυριάκια 10 εκεί, φτωχά και τίμια. Θα πάρουν, ε. Ναι, φτωχά και τίμια. Και θα πάνε και σε όμιλο των 4. Δεν ασχολείται κανείς να το πάρει με αυτό ο το πράγμα. Κροατία. Μπορεί μελλοντικά να το. Ήθελα να πάρει ο Κροατία. Γιατί ήθελα να το πάρει η Κροατία? Γιατί δεν έχει πάρει τίποτα και είναι καλή ομάδα. Έχει πάει στους τελικούς. Φτάνει κοντά. Ναι, ναι, αυτό και που ήταν, δηλαδή, οι Ισπανοί έχουν πάρει τα πάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αλλά και για τον Μόντριτς. Και για αυτό το τεράστιο. Για τον Μόντριτς, δηλαδή. Τρέχει. Τεράστιο. Λούκα Μόντριτς, φίλε, μεγάλη παιχτούρα. Τώρα τι του πες. Όχι, το ξέρω, αυτός παίζει με μια κορδέλα. Στη Ρεάλ. Που έχει πάει μαλάκι με μια μητούλα. Ναι, το ξέρω. Με τη μητούλα. Ο Σουβλωμίτης. Τη μητούλα, τη μητούλα. Τη Σουβλωμίτης. Τι εννοείται για τις μύτες, δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ χαρακτηριστική η μητούλα. Για σε παρακαλώ, στο λόγο της τιμής σου, όσο μακριά είναι η μύτη σου, έτσι αν εκεί. Ναι! Έτσι! Κατάλαβε. Σήμερα είναι σε τρελά κέφια ο Δημήτρης. Η ψυχή σου. Όχι, δεν φτάσει σε. Εννοείται αυτό, κατάλαβα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι στον μικρό τελικό όμως. Όσο χάλιο παιχνίδι έγινε στον μεγάλο, τόσο ωραίο έγινε στον μικρό. Οι Ιταλοί κέρδισαν τους Ολλανδούς με 3-2 και πήραν την τρίτη θέση του Nations League. Η Ιταλία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ μόλις το 6ο λεπτό. Δεν πιάνει εδώ το ανάποδο ψαλίδι ο Ρετέγκη. Όμως ο Ρασπαντόρι με τακουνάκι βρίσκει τον Ντιμάρκο και εκείνος με αυτό το φοβερό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ντιμάρκο παιχτούρα. Ισχύει. Στο 20 ο Φρατέζη παίρνει το rebound και διπλασιάζει τα τέρματα για τη σκουάντρα Τζούρα. Δεν το με το χέρι, δεν το σταμάτησε αυτός. Όχι, ελέγχθηκε μέσω VAR, ελέγχθηκε, μην αφισβητείς το VAR. Στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί έψαξαν την αντίδραση και εδώ με τον Μπεκβάιν και πολύ ωραία. Κούμαν. Μπράβο, αυτός είναι. Μπράβο. Ρόναλντ Κούμαν. Τα ξέρει όλα. Παρ' όλα αυτά, η χαρά των Οράνιε δεν κράτησε πολύ, γιατί εδώ ο Κιέζα με το που μπήκε στο παιχνίδι κατάφερε να δώσει πάλι αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του και το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 89 με τον Βαϊνάλντουμ. Έχει βελτιωθεί φοβερά ο Δημήτρης, έτσι, τα ξέρει όλα. Απόλυτα. Το βλέπεις, έτσι. Δεν το συζητάω. Είναι διαβασμένος γιατί, κάθε μέρα. Γιατί νομίζω ότι κάνει φροντιστήρια κρυφά. Έτσι πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι να, κάτι γίνεται. Και λοιπόν, εγώ το πιστεύω. Πάμε να φύγουμε από το ποδόσφαιρο. Πάμε στο Ολυμπιακό άθλημα της Ξηφασκίας. Και ναι, εδώ το κορίτσι μας, το ψηλό, το πιο ψηλό είναι το, ναι, το κορίτσι, η Δώρα Ιγκουντούρα, κατέκτησε χθες κυριολεκτικά με το σπαθί της το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πλότβι της Βουλγαρίας. Αυτές δεν βγάζουν κανένα μάτι με την Ξηφασκία? Όχι καλέ, αφού φοράνε μάσκα προστατευτική. Πώς θα βγάλουν μάτι?
Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ναι, εντάξει. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην ξυφασκία στα κορίτσια. Ναι, είμαστε. Πάρα πολύ δυνατοί. Έχουμε και τη Δέσποινα Γεωργιάδου και έχουμε και πολύ δυνατή ομάδα. Μπράβο, και πηγαίνουμε και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι να πάμε και με ομαδικό, όχι μόνο με ατομικό. Μπράβο, λοιπόν, κορίτσια. Πάμε στο μπάσκετ. Έγινε γνωστή η τιμωρία του Παναθηναϊκού για όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό στην μπάσκετ λίγο που οριστικά διεκόπη. Τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή με ποινή τριών αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών. Κουβαλάει ήδη μία. Οπότε τέσσερις τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός και χρηματικό πρόστιμο 17.300 ευρώ. Τα 300 αυτά είναι τα. Τα 300 ήταν, ναι. Κοίτα να δεις, ο αθλητικός δικαστής ήταν συγκεκριμένος. Ναι, δεν θα δώσει 17, θα δώσει 17.300. 17.300. Λοιπόν, ωστόσο, γλίτωσαν την αφαίρεση βαθμών οι πράσινοι που κινδύνευαν και αυτό γιατί. Δεν μετρήθηκαν τα επεισόδια ως επεισόδια, αλλά κυρίως ως φθορές στο γήπεδο. Ακριβώς στο γήπεδο και δεν μπορούσε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν θα προσφύγει στον ΑΣΕΑΔ για την ποινή αυτή ο Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά αποδεχόμενος. Αποδέχεται την. Την τώρα θα ήταν και παράλογο. Γιατί άμα τη τα ήθελε τώρα ο Παναθηναϊκός αυτά τα πράγματα. Του τα σπάσανε δική του. Ήταν οι χουλιγκάνοι, ρε παιδί. Μια φοβερό πράγμα. Καταστρέφουν τις ομάδες τους. Όλων των ομάδων είναι χουλιγκάνοι, δηλαδή και το γήπεδο. Και τώρα πέρασε. Τώρα τούτο. Για να κομπλέψει. Θα φτιάξει το αυτό. Λοιπόν, πάει τώρα, το φτιάξε, το πήρε το δικό του. Πάει το διαχείριση του. Τόσο πάνε, η δική του. Θα πάνε οι Αγγελόπουλοι τώρα, πάνε το σέμα. Το φτιάξουν, να βάλουν εκατομμύρια. Θα μπουν μέσα τα χουλιγκάνια μια στιγμή. Τα σπάσουν όλα. Και τιμωρούν για την ομάδα. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Στο ποδόσφαιρο έχει πλέον δεν πολύ πάνε με παιδιά και τέτοια. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Στο μπάσκετ πήγαινε περισσότερο κόσμο. Ναι, πήγαινε. Παιδιά κτλ. Μην το κάνουν. Ωραίο να πηγαίνουν οικογένειε. Αυτό. Άμα πέφτουν κροτίδες και όλα αυτά. Είναι χειρότερο. Βέβαια. Πολύ χειρότερο. Να αναπνεύσει εκεί μέσα. Αυτά. Στο γήπεδο. Λοιπόν. Μένουμε μπάσκετ. Να. Πάμε να δούμε τα κορίτσια μας. Τα κορίτσια μας χθες δεν τα κατάφεραν. Πάλεψαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ιτήθηκαν από την Ισπανία με 76-60. Ωστόσο, είναι ανώδυνη αυτή η ήττα. Οι Ισπανίδες προκρίθηκαν στις 8 του Eurobasket. Πρώτο σκόρερ Άρτεμις Πανού με 14 και Μαριέλα Φασούλα είχε 10. Είναι εδώ που βλέπουμε η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα. Ωστόσο, σήμερα είναι το κρίσιμο παιχνίδι στις 6 για την εθνική μας κόντρα στην Τσεχία. Νοκάουτ για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket. Σε επίπεδο εθνικών θα μείνουμε, θα πάμε όμως στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη πρόκληση για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει στο Παρίσι την Γαλλία. Ναι. Δεν θέλουμε πολλές συστάσεις για τη Γαλλία. Κιλίαν Εμπαπέ, Αντουάν Γκριεσμάν, Ολιβιέ Ζιρού. Η εθνική μας θέλει να κάνει την υπέρβαση, θέλει να έχει μια καλή παρουσία. Είναι για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro. Έχει ανεβασμένο το ηθικό από τη νίκη της επί της Ιρλανδίας στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Φυσικά τώρα μιλάμε για τεράστιο μέγεθος η ομάδα του Ντεσάς. Θέλουμε νίκη, θα τους καθαρίσουμε σαύραστο αυγό. Σαύραστο αυγό. Ένα αποτέλεσμα θέλουμε, νίκη μόνο. Όχι, δεν έχουμε. Να μην χάσουμε. Αφού κερδίσαμε και με την Ιρλανδία. Να μην χάσουμε, τουλάχιστον. Θέλουμε μια καλή εμφάνιση. Όχι, δεν θέλουμε καλή εμφάνιση. Νίκη. Τουλάχιστον μια ισοπαλία. Τους έχουμε κερδίσει, παιδιά. Τους έχουμε κερδίσει. Παιδιά, το είπε και ο Τάσος Μπακασέτας. Μη μας υποτιμάτε, γιατί έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ δυνατοί κόντρα. Τι ώρα είναι, 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο. Το σημειώνεις, να το δεις. Θα πάω να κοιμηθώ εκείνη την ώρα εγώ. Όχι ρε, μετά κάτσε δε σε ένα ημίχρονο. Είσαι η εθνική μας, Δημήτρη μου. Θα στα πω εγώ το πρωί. Θα σου κάνω... Κατάλαβα. Τι έγινε να γίνει το πρωί. Λοιπόν, ακούστε. Σας είπα, ο Γιαννάκης ήρθε στην Παπαρίνα. Γκούρι έφερε. Να το σώ. Ο τεράστιος Γκούρι έφερε. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Κάτι μπράβο. Κάτι μην έρχεται στην Εκκίνα και στο πρώτο μας στην Γιάννη. Παπαρίνα. Μπράβο. Και σας είχα πει ότι θα τον φιλοξενούσαμε την Κυριακή. Τον ναι. Φιλοξενήσαμε χθες. Μαζί με τον αδελφούλη του, τον φοβερό τον Ευθύμη. Και λοιπόν, παιδιά, ο ένας μπλούζα ΠΑΟΚ, ναι. Ο άλλος μπλούζα ΑΕΚ. Ναι. Για να ακούσουμε τα μηνύματα που στέλνουν, γιατί είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Η βία δεν έχει καμία θέση στον αθλητισμό. Έτσι είναι. Άντε ακούσουμε. Τι άλλο έχεις σαν όνειρο? Να φωνάζουν οι φιλάθλοι στην Τούμπα το όνομά μου. Πριν να έχω αναδιαρκεία στην Τούμπα. Ή να πάω όρθιος εγώ στο γήπεδο. Επίσης είναι ένα όνειρο και η γνωριμία μου με τον κύριο Σαββίδη. Θα ζήταγα προσβασιμότητα σε όλους τους αγώνες. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο που θα δει αυτή τη συνέντευξη? Ό,τι ομάδα και να είστε, δεν χρειάζεται να υπάρχει βία, χρειάζεται μόνο να υπάρχει ευγενής άμυλα. Να σέβεται ο παίκτης στο συμπαίκτη, τον αντίπαλο και οι φίλαθλοι των γηπεδούχων, τους φίλαθλους των φιλοξενούμενων.
Θέλω να πηγαίνουν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους στο γήπεδο με ασφάλεια. Εγώ δεν έχω τι να πω τώρα. Μου το πήρε να τα πει όλα. Συμφωνώ κι εγώ με το Γιάννη. Δεν έχω να πω κάτι. Τι ωραία είναι, φίλε. Μπράβο. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα. Συγκινητικό είναι πραγματικά. Πολύ. Να βλέπεις έτσι τα παιδάκια. Μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Λοιπόν, ωραία, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαλίδου. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Γεια σας, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάρτε και ένα συντόνιση σε 3, έκδοση 2.200 κυβικά, 17.500 η αξία του, 5,5 λίτρα ανά 100 η χαμηλή του κατανάλωση, στήλ άνεση εξοπλισμός, πολύ ωραίο αυτοκίνητο στο 14.800 για να το διεκδικήσετε. Για να δούμε εδώ πέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, ευχόμεθα. Καλημέρα. Την κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Χρήστο Ρόγκο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, καλή σας. Λοιπόν, εδώ τελεμπήκαμε την τελευταία εβδομάδα, παιδιά. Δεν θέλω να σας πικράνω, δεν ασχολείται κανείς με τις εκλογές. Μόνο οι αρχηγοί. Μόνο εδώ μεταξύ μας. Τα πάνελ και οι αρχηγοί. Μόνο. Ναι, αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω, έχει προεξοφληθεί το αποτέλεσμα. Κουράστηκε ο κόσμος, γιατί εδώ που τα λέμε ένα χρόνο κάνουμε τώρα προεκλογική εκστρατεία, έτσι. Είναι. Πλάκα-πλάκα, ένα χρόνο είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ασχοληθήκατε καθόλου ως πρώην Υπουργός Μετανάστευσης με την Πύλο, ή. Ναι, ασχολήθηκα. Και τι βγάλαμε. Ότι έχουμε. Στην Καλαμάτα, κοιτάξτε. Βγαίνει ένα βασικό πολιτικό συμπέρασμα από όλα αυτά. Πρόκειται για μία τεράστια ναυτική τραγωδία που συγκλώνησε όλους μας και όχι μόνο εμάς, ολόκληρη την Ευρώπη ουσιαστικά. Προκλήθηκε ένα σοκ από αυτό το οποίο συνέβη. Όμως πολιτικά, και επειδή είμαστε μπροστά στις εκλογές και λέτε ότι είναι μειωμένο το ενδιαφέρον, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μειωμένο το ενδιαφέρον με την έννοια ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται τη Δευτέρα να έχει κυβέρνηση χώρα. Έχει υπάρξει μία απίστευτη ταλαιπωρία απολίμηνη, που τελικά δεν είχε και καμία ουσία, και ο κόσμος θέλει να έχει κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει μία ισορροπημένη, ρεαλιστική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, η οποία αναδεικνύεται και μέσα από αυτή την τραγωδία. Ναι, αλλά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή λέει ότι ουσιαστικά πολιτική... η πολιτική αυτή οδηγεί σε πνιγμούς ανθρώπων. Μάλιστα, αυτό περιγράφει. Λοιπόν, και μάλιστα κοιτάξτε, εδώ ναι, υπάρχει και ένα ρεπορτάζ του BBC εχθές, κυρία Βούλτεψη, που λέει ότι το σκάφος, το συγκεκριμένο, το μοιραίο σκάφος, ήταν καθυλωμένο 7 ώρες ακίνητο ουσιαστικά. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, θα βγουν πάρα πολλά ρεπορτάζ. Το BBC βέβαια το λέει. Έτσι, όχι, ναι. Το BBC. Θα βγουν πάρα πολλά ρεπορτάζ, θα υποθούν πολλά. Το ίδιο γίνεται και στην Ιταλία, γιατί ο δρόμος προς την Ιταλία είναι αυτός που προκαλεί όλα αυτά τα ναυάγια. Γιατί ακριβώς επειδή είναι μεγάλος δρόμος, παίρνουν λίγο πιο μεγάλα σκάφη. Αλλά παρότι παίρνουν πιο μεγάλα σκάφη, τα γεμίζουν πάρα πολύ και γίνεται συνέχεια αυτό, επειδή το παρακολουθώ αυτό το θέμα. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι στην μετανάστευση που υπάρχει οπωσδήποτε και είναι ένα πρόβλημα και του παρόντος και του μέλλοντος, θα ενταθεί δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Ναι. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εκτοπισμένοι για διάφορους λόγους σε διάφορες περιοχές γης, οι περισσότερες κοντά στα σύνορά μας όπως αυτές της Αφρικής. Στη μετανάστευση πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να προστατεύεις τα σύνορά σου, δηλαδή την εθνική ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία. Ναι, αλλά χωρίς pushbacks. Και το άλλο βεβαίως να προστατεύεις τους ανθρώπους, χωρίς αμφιβολία. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε πάλι πάνω σε μια σάπια σανίδα. Πιο σάπια και από το σαπιοκάραβο που μετέφερε αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Προσπαθώντας να πει τι, ότι είναι ναυάγιο Μητσοτάκη, θυμίζω ότι έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση και η τραγωδία συνέβη στα διεθνή ύδατα όπου η Ελλάδα έχει διεθνή ευθύνη, δηλαδή ευθύνη έρευνας και διάσωσης, τίποτε άλλο, προσπαθώντας να πει διότι δεν έχει απέναντι το Μητσοτάκη, έχει την υπηρεσιακή κυβέρνηση για να πει ότι είναι ναυάγιο ο Μητσοτάκη, όπως ακριβεί ο Μητσοτάκη, όπως φταίει για τον πόλεμο ο Μητσοτάκης και έχω πει και για τη Ζαπορίζια, άμα συμβεί κάτι ο Μητσοτάκης θα φταίει. Λέει, τι λέει τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας που είναι ο αρχηγός του Μητσοτάκη. Ο αρχηγός του λιμενικού. Ναι, ακούστε, ναι, ακούστε τώρα.
τρομερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε την πιο υπηρεσιακή, συνέβη, την πιο επιχειρησιακή ομάδα στο λιμενικό. Δηλαδή, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Θεόδωρος Κλιάρης, είναι ένας εξαιρετικά επιχειρησιακός αξιωματικός, ο οποίος πήρε όλες του τις βαθμίδες στην ιεραρχία με όλες τις κυβερνήσεις, δηλαδή και τους βαθμούς του. Ναι. Έγινε υπονάβαρχος το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα, έγινε κύριε αντινάβαρχος. Ένα λεπτό, να το πω, αυτό είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Έγινε αντινάβαρχος το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αλφα υπαρχηγός. Να. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός του Μητσοτάκη. Μα και ο υπαρχηγός ο δικός σου. Δηλαδή είναι δυνατόν να βάζουμε το λιμενικό σε αυτή εγώ θέλω τη, να το ρωτήσω λιμενικό κάτι. Μας να το βάζουμε είναι... μετά. Όχι, μισό λεπτάκι, για να κάνουμε να πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω, κυρία Βούλτεψη. Όχι, δεν παρακάτω. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μάλλον εθνικά ανεύθυνο να θέτει ερωτήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οποιαδήποτε αντιπολίτευση. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν είναι πολιτικό ερώτημα αυτό, γι' αυτό το βάζω. Λοιπόν, αυτό που είναι υπουργό ναυτιλία είναι ειδικό στην έρευνα και τη διάσωση. Και έχει υπηρετήσει σε υψηλότερε θέσει γι' αυτό. Είναι αρχηγός ο κύριος Αλεξανδράκης στα μεγαλύτερα λιμεναρχεία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη δίωξη ναρκωτικών πρώτος στην τάξη του. Ή από κάτω ο κλαδάρχης, ο Κοντιζάς, ο υπεύθυνος της επιτυχίας. Ναι, αλλά αυτό το λέμε γιατί σας ασκείται μια κριτική δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε σε αυτό που σας λέω. Θα σας απαντήσω. Σας παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή και το ξέρεις. Και το ξέρεις την καλύτερη επιχειρησιακή ομάδα. Αυτοί όλοι λοιπόν τώρα είναι σκράπες. Δεν ξέραν τι έπρεπε να γίνει σε μια περίπτωση ενός πλοίου που όταν το βλέπετε ξέρετε ότι δεν υπάρχει χιλιοστό να πατήσει άλλος και οι κίνδυνοι είναι φοβεροί. Ναι, αλλά τώρα θέτει ερωτήματα. Τώρα, γιατί είναι εθνικά μάλιστα, επικίνδυνο. Αυτό πέστε. Ακούστε, τα ερωτήματα τα οποία θέτει ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να τα είχε απαντήσει όταν επί 4,5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, είχε αναρρύθμιτα ναυάγια στο Αιγαίο με νεκρούς γιατί είπε ότι τότε δεν διακινδύνευσε η ανθρώπινη ζωή και θέτει ερωτήματα για πρωτόκολλα τα οποία όφιλε να γνωρίζει γιατί έχει κάνει πρωθυπουργός. Και όχι μόνο έχει κάνει πρωθυπουργός, έχει πάει και σε 23 συνόδους κορυφής αποκλειστικά για το μεταναστευτικό ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Άρα τα ερωτήματά του είναι εκ του πονηρού και τα θέτει σε αυτήν την ομάδα. Και πού καταλήγει, τελειώνω, πού καταλήγει, καταλήγει στο ότι επειδή ο Μητσοτάκης είπε καθάρματα τους διακινητές, λέει ότι με το κάθαρμα λέει διαπραγματευόσετε, λες και ο διαπραγματευτής δεν διαπραγματεύεται με το θήτη, ας πούμε, λες, να είμαι πιο διαπραγματευτής, του παίρνει το ποινικό με μικρό. Με τον αεροπειρατή δεν μιλάς, όμως, μιλάς. Όταν όμως ξέρετε ότι υπάρχει ο νόμος στην Ελλάδα, ο 4251 του 14, που λέει ότι όποιος βρεθεί στο πηδάλιο παραπέμπεται για διακίνηση. Φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια ότι ελάτε τώρα ο διακινητής φεύγει και βάζει ένα φουκαρά. Οι φουκαράδες του κυρίου Κούλογλου και του κυρίου Γεωργούλη που τρέχανε στη Λέσβο και στη Χίο τώρα έχουν γίνει καθάρματα με τα οποία δεν πρέπει να μιλάει μάλιστα στο λιμενικό. Ελάτε κύριε Ρόκο. Ακούσαμε προσοχή. Αρκετά από αυτά τα οποία έχουν υποθεί είναι, αν μη τι άλλο, ανακριβή. Θέλω να τα βάλω στη σωστή και στην πραγματιστική τους διάσταση. Σαφώς μιλάμε για έρευνα και για διάσωση. Αναπτύχθηκε, ξέρετε, ένα αφήγημα ότι το πλοίο ήταν στα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, ο κ. Μηταράκης είπε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε ως προς την έρευνα και τη διάσωση. Θα θυμίσω σε όλους τους παρευρισκόμενους και στην κυρία Βούλτεψη που σίγουρα το ξέρει, την Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση του 1979, στην οποία είμαστε συμβεβλημένοι, έγινε και νόμος του ελληνικού κράτους το 1989, το οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι όταν βρίσκεται ένα πλοίο υποκίνδυνο. Και αυτό είναι αυτό το οποίο εξετάζουμε με τα ερωτήματα τα οποία τίθενται, διότι καταφανώς δεν γίνανε όλα καλά όταν χάθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι στις θάλασσες, στις οποίες εμείς ως ελληνικό κράτος είμαστε αρμόδιοι να επιτελέσουμε έρευνα και διάσωση. Λέει ξεκάθαρα ότι με τη λήψη της πληροφορίας και μόνο ότι ένα άτομο πιθανώς να βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, το κράτος, το οποίο μεριμνά για το συνολικό συντονισμό των επιχειρήσεων, θα πρέπει να κάνει τα δέοντα. Τι έπρεπε τι να κάνει. Τι προτείνετε. Να μπουν με τα όπλα και βλέπετε το πλοίο. Το βλέπετε το πλοίο. Εκεί έχει χιλιοστό να μπει λιμενικό. Μάλιστα.
Εγώ θα... Μα δεν χρειάζεται φιλοσοφία, κύριε Ρόκο. Κύριε Άστον, Σοφία. Έλα. Θα υποθέσω ότι στην αγωνία κάποιο να διακόψει τον άλλον. Ρωτάω, τρία πράγματα. Είστε λιμενικός. Είναι άχρηστοι όλοι αυτοί που σα είπα. Δηλαδή, αφήστε το να το πει. Έχω το λόγο να σα απαντήσω. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει συνήθω. Όταν κάποιο διακόψει κάποιον άλλον. Τρία πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ένα, να μην έχει στυλό, γιατί χαρτιά βλέπω έχετε. Οπότε μπορώ να σα δώσω στυλό. Το δεύτερο και το τρίτο δεν θα σα αποδώσω, αλλά είναι είτε ότι δεν έχει την ευγένεια ή δεν ξέρει πώ. Δεν ξέρετε ένα διάλογο στη δημόσια σφαίρα. Επιτρέψτε μου επομένως να σας πω. Μας μάθετε και διάλογο. Εσείς που λέτε ολιμέρα ψέματα και κατηγορείτε το λιμενικό. Λέω ολιμέρα ψέματα και κατηγορώ το λιμενικό. Ναι, βέβαια, αυτό κάνετε. Μπορώ να έχω το λόγο. Ναι, εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο τίθεται ως ζήτημα και τίθεται ως ερώτημα και δεν τίθεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Τίθεται διεθνώς. Όταν έχουμε απώλεια τόσων ανθρωπίνων ζώων σε ένα ναυάγιο, αυτό το οποίο τίθεται ως ερώτημα είναι αν γίναν τα δέοντα για να αποτραπεί. Αυτό το οποίο λοιπόν αναφέρεστε από το BBC έρχεται σε αντίφαση και σε πλήρη αντίθεση με ένα αφήγημα το οποίο διαμορφώθηκε τις πρώτες κιόλας ώρες ότι το πλοίο ήταν αξιόπλο όταν την ίδια ώρα που το στίγμα έχει καταγράψει τουλάχιστον 7 ώρες ότι βρίσκονταν στάσιμο σε ένα σημείο το οποίο ξέρετε βάσει της... δεν είμαι λιμενικός αλλά και είμαι γιατρός. Είμαι όμως επίσης απόφυτος νομικής. Και γνωρίζοντας την νομική σφαίρα, σημαίνει ότι ένα πλοίο το οποίο δεν είναι αξιόπλο πλέον δεν είναι πλοίο. Άρα, ποια είναι η κατηγορία, πλέον... ότι όλοι αυτοί οι έμπειροι αποφάσισαν. Θέλετε να σας δώσω το στυλό μου, να σημειώσετε τα ερωτήματα και να μου τα θέσετε στο τέλος. Έχω αυτό στυλό. Το οποίο αλλά λέω. Ποια είναι η κατηγορία, δεν κατάλαβα. Κυρία Βούλτεψη, δεν πρόκειται περί κατηγορίας, πρόκειται περί ερωτημάτων όταν έχουμε μία ανθρώπινη τραγωδία. Και τα ερωτήματα τα οποία τίθενται εδώ είναι τελικά υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού ή όχι. Στην αρχή είπαμε δεν υπήρξε, μετά είπαμε ότι προσδέθηκε ένας μικρός κάβος για να δοθούν νερά. Παρ' όλα αυτά δεν δόθηκαν για παράδειγμα σωσίβια στους επιβαίνοντες. Είπαμε και συζητήσαμε για το ενδεχόμενο, ξέρετε, το ότι όλο αυτό το συμβάν θα μπορούσε εν δυνάμει να έχει αποτραπεί και να σωθούν ανθρώπινες ζωές όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις των οποίων μέρος είναι η πατρίδα μας. Και αυτό διερευνούμε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ερωτήματα, αλλά η παγκόσμια κοινότητα. Ερώτηση, φαντάζομαι αυτό Ρόκο, διερευνά. Στα ναυάγια της ΣΥΡΙΖΑ ποιος έφταιγε. Κύριε Ρόκο. Στα αναρρύθμιτα ναυάγια που χάνονταν παιδάκια, γυναίκες, ποιος έφταιγε. Κοιτάξτε, αν θέλετε να μιλήσουμε γενικά, μπορούμε να μιλήσουμε γενικά. Όχι, αν γενικά, μιλήσουμε έχω ημερομηνίες. Θέλω να μου δώσετε λοιπόν τις ημερομηνίες. 13 Σεπτεμβρίου, 15 Φαρμακονήσι. Άρα, ναι, να συζητήσουμε. Μάλιστα, 4 βρέφη, 11 παιδιά, 10 γυναίκες. Κυρία Βούλτεψε, εδώ έχουμε ένα ναυάγιο από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Δικά σας, Φαρμακονήσια 3. 16 νεκροί, 6 παιδιά, ένα βρέφος και 3 γυναίκες. Ποιος φταίει? Από τις 8 και 10 σας το είπαμε χρόνο εμείς αυτά τα πράγματα. Φταίει ότι έγινε το ναυάγιο και προσπαθούν πολύ, αλλά είναι χάος, είναι δυσκολία. Λοιπόν. Δεν υπόθηκε αυτό, κυρία Βούλτεψη. Υπόθηκε από τον κύριο Μηταράκη ότι δεν είχαμε δικαίωμα να παρέμβουμε και να διασώσουμε. Κύριε, αυτά είναι τα θέματα του λιμενικού. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέτε τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει αν σε αυτό μπορεί το να πλοίο. Ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό, μπορώ να ολοκληρώσω. Αν σε αυτό το πλοίο που είναι πίσω μου, εσείς φαντάζεστε να μπαίνουν λιμενικοί με όπλα, ενώ υπάρχουν διενέξεις μεταξύ τους, μεταξύ αραβόφωνων και εμείς. Να και γίνονται ιστορίες λοιπόν, και μετακινούνται τα φορτία. Να απαντήσει, κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ να απαντήσει. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν μπαίνει ο λιμενικός με τα όπλα ούτε για να συλλάβει κάποιος αυτές τις περιπτώσεις, ναι, κυρία Βούλτεψη. Τι κάνει, πέστε μου. Παίρνει τα δέοντα μέτρα, καλεί ναι. Όλα τα σκάφη τα οποία μπορούν επιμένετε, να είναι. Επιμένετε λοιπόν. Δεν μπορώ να πω μισή να φράση. Πει, να τα πει, να το πει, κυρία Βούλτε. Όχι, δεν είναι εγώ. Επιμένει η διεθνή νομοθεσία. Με το ναυάγιο αφήστε το να το πει. Αφήστε να το πει, κυρία Βούλτε. Σα παρακαλώ, κυρία Βούλτε. Κυρία Βούλτε. Επιτιδευμένα δεν αφήνετε τον συνομιλητή σα να απαντήσει. Αφήστε τον να απαντήσει. Σα παρακαλώ, κυρία Βούλτε. Τώρα, αν μη τι άλλο να αναγνωρίζετε ότι στα τρία λεπτά που είχα το λόγο δεν άρθρωσα ούτε μισή φράση. Λοιπόν, το ζήτημα εδώ είναι αν ένα πλοίο δεν είναι αξιόπλο, έχει μηχανική βλάβη, δεν έχει κυβερνήτη. Και εδώ δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση. Δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση όταν μιλάμε για 700 ανθρώπους στιβαγμένους, όπως πολύ σωστά λέτε, κυρία Βούλτεψη, των οποίων η ζωή απειλείται. Μιλάμε για όλα τα δέοντα μέτρα, όπως κλίση όλων των σκαφών που θα μπορούσαν να έρθουν εκεί κοντά ή να έρθει το ειδικό σκάφος που είχαμε από το Γήθιο για να συνδράμει στη διάσωση. Μιλάμε για ρημούλκηση ενδεχομένως του σκάφους προς την ασφαλή ακτή, αν αυτό επιτρέπεται. Θαλασσόλικη γίνεται. Αφήστε τον να το πει, αφήστε τον. Ερώτηση, κύριε Ρόκο.
υπάρχουν, θεωρείτε ότι μπορεί το λιμενικό με εντολή ή με δεν ξέρω τι, να μπορούσε να σώσει αυτόν τον άνθρωπο και να μην το έκανε? Εγώ θα πω το εξής, ότι αυτό το οποίο ακούμε από την πρώτη στιγμή είναι αν μη τι άλλο αντιφατικό με τα δεδομένα τα οποία έρχονται κάθε ώρα που μελετάμε το ναυάγιο. Αυτό το οποίο επίσης γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει η σύσταση για ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας των συνθηκών του ναυαγίου. Αλλά αυτό γίνεται κάθε φορά. Ναι, είδηση αυτό. Δεν είναι είδηση αυτό. Αυτό το οποίο είναι είδηση όμως, κυρία Βούλτεψη, είναι να έχω εσάς απέναντί μου και να μου λέτε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, δεν έπρεπε να γίνει τίποτα. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι από στιγμής που επιβιβάστηκαν σε ένα μη αξιόπλο σκάφος ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι, αυτή η επιχειρησιακή ομάδα που είναι ειδικευμένη στην έρευνα και διάσωση, ή σκόπιμα οδήγησαν τους ανθρώπους στο θάνατο. Αφήστε να απαντήσετε. Ξέρετε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό το οποίο αναπτύσσεται στη δημόσια σφαίρα, ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιος ασκεί κριτική ή οποιοδήποτε καλοπροαίρετο ερώτημα επί των συνθηκών ενός ναυαγίου συνιστά και αυτοδίκαιη μορφή προς το λιμενικό. Οι άνθρωποι αυτοί. Όταν εσείς, κυρία Βούλτεψη, λέγατε για παράδειγμα ότι δεν φυλάσαμε τα σύνορά μας, αυτό δεν είναι μορφή για το λιμενικό. Δεν το φυλάσατε, βέβαια. Αυτό που λέτε εσείς δεν είναι μορφή για το λιμενικό. Δεν είναι μορφή για τις ενόπλες δυνάμεις. Στο χάος που προκαλέσατε. Εμείς προκαλέσαμε χάος. Εσείς. Πώς το προκαλέσαμε ακριβώς? 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι δεν προλάβαινε το λιμενικό. Πώς προκαλέσαμε το χάος? Εξηγήστε μου, παρακαλώ. Να βοηθήσει όλους. Στο χάος δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλους. Πώς προκαλέσαμε το χάος, Ερμηνεύσε? Αφήσατε 5.500 παιδιά στο δρόμο, εκτεθειμένες σε όλους τους κινδύνους. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Και κάνετε τους ανθρωπιστές. Ελάτε, κύριε Στοδουλάκη. Έχουμε ένα πρόβλημα, νομίζω, στη χώρα μας. Το οποίο για μένα είναι. Και δυόμιση σου πω. Περισσότερα από δύο, κύριε Γαμπουράκη, ναι, αλλά το ένα για μένα είναι σοβαρό και έχει έρθει στην επιφάνεια. Ακόμα και στις πολύ σκληρές ανθρώπινες τραγωδίες όπως αυτή που βιώνουμε, δυστυχώς φαίνεται ότι αναζητούμε περιθώριο, κενό ή ευκαιρία να κομματικοποιήσουμε μια συζήτηση που δεν είναι κομματική και δεν μπορεί να γίνει κομματική για μένα. Και συζητάμε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά είναι σαν να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, εγώ σέβομαι και τιμώ απόλυτα τους ανθρώπους του λιμενικού σώματος που με αυτοθυσία και ειδικά στα ανατολικά του Αιγαίου καθημερινά, και το έχω ζήσει γιατί είναι και η καταγωγή μου από εκεί. Από πού? Από την Κάλυμνα, από ο Μισός. Και γνωρίζω ανθρώπους που είναι εκεί, στη μάχη, του σκάφους, στα σύνορά μας για να τα φυλάξουν και να σώσουν και ανθρώπινες ζωές παράλληλα. Με τι αυταπάνηση δίνουν τη μάχη αυτή? Αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον αξίζουν τον σεβασμό όλων μας. Δεν νομίζω ότι τίθεται εκεί υποαμφισβήτηση από κανέναν. Όσον αφορά τώρα το επιχειρησιακό σκέλος, εγώ δηλώνω την αδυναμία μου με ειλικρίνεια να έχω την κατάρτιση των επιχειρησιακών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν σε μια τέτοια περίπτωση. Τώρα θα προφανώς, μπράβο, η Βούλτεψη. Προφανώς οι συνομιλητές μου έχουν την επάρκεια αυτή. Εγώ δεν την έχω. Ναι. Και λέω το εξής που για μένα είναι λογικό. Έχει κηρυχθεί έρευνα. Είναι καλό, είναι υγιές να τίθενται ερωτήματα. Είναι αναγκαίο να απαντηθούν και μετά να κρίνουμε επί των απαντήσεων αυτών. Αλλά επειδή σε 5 μέρες έχουμε εκλογές, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, και επειδή αν ο κόσμος είναι αδιάφορος, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, πρέπει να του δώσουμε τουλάχιστον κάποια ερίσματα να τοποθετηθεί επί αυτών. Πρέπει να μεταφέρουμε την κουβέντα εκεί που πραγματικά αξίζει, γιατί το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής και του προσφυγικού στη χώρα μας θα μείνει. Δεν θα φύγει. Και θα μείνει ακριβώς γιατί η πηγή παραγωγής των προσφυγικών ροών υφίσταται. Σε όλα τα περιφερειακά κράτη της Μεσογείου. Κύριε Χρυστοδουλάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Αλλά να απαντήσουμε πρώτα σε ένα άλλο ερώτημα. Παρακαλώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική η οποία οδηγεί στους πνιγμούς στο Αιγαίο? Ενώ εγχώρια πολιτική. Γιατί αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει πολιτική η οποία έχει ως στόχο την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Αν έχουν γίνει επιχειρησιακά λάθη, φυσικά και να ερευνηθούν και να αποδοθούν και να απονεμηθούν ευθύνες εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν. Τελεία. Υπάρχει έλλειμμα όμως άλλο και το θεωρώ σημαντικό, γι' αυτό θέλω να έρθω εκεί πέρα. Υπάρχει έλλειμμα που αφορά συνολικά και τη δική μας, αλλά κυρίως την ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση. Και πρέπει να έρθουμε εκεί. Ξαναλέω, η πηγή παραγωγής του προβλήματος υπάρχει. Υπάρχουν ασταθείς θεσμικά, οικονομικά, πολιτιακά, κοινωνικά. Δημοκρατίες ή μη δημοκρατίες ή κράτη περιφερειακά της Μεσογείου, θα υπάρξουν προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και πρέπει να δούμε ένα πράγμα για μας. Πώς διασφαλίζουμε από τη μία πλευρά τη χρυσή τομή μεταξύ προστασίας των συνόρων που για μας υφίσταται
και σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεύτερον, πώς την επόμενη μέρα των εκλογών, όλοι μαζί για μένα συντεταγμένα ως κράτος, υπερκομματικά, πάμε στην Ευρώπη και λέμε το εξής. Ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά την αναθεώρηση του Δουβλίνου έχει σε επίπεδο ρητορικής μια σωστή κατεύθυνση για την ελάφρυνση των βαρών των πρώτων χωρών εισδοχής, αλλά στην πράξη έχει κενά και ελλείμματα. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Κωδικοποιημένα, κύριε Βουλευτή. Κωδικοποιημένα. Και θα κλείσω το σκεπτικό μου. Εδώ είναι σοβαρό. Είναι πολύ σημαντικό και με αυτό θα ασχοληθούμε την επόμενη μέρα. Κατηγορείται το λιμενικό ευθέως στις 24 Νοεμβρίου του 2022. Επειδή εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Να ολοκληρώσω. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αν θέλετε να πείτε κάτι που είναι άσχετο με αυτά που λέω, θα πάρετε το λόγο μετά, κύριε Βουλευτή. Να ολοκληρώσω λοιπόν, δεν κύριε Σταθμή. Να αναλύσουμε τώρα αυτό. Να ολοκληρώσω για να πάμε και στο θέμα της Ελλάδας. Υπάρχει κενό. Το κενό είναι για μένα προκλητικό και χυδαίο τη δυνατότητα εξαγορά τη ανακατανομή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. 20.000 το κεφάλι έχουν ορίσει. Αυτό είναι απάνθρωπο και προβληματικό. Και ελλείμματα που αφορούν θέματα με πλοιάρα και επιχειρήσεις διάσωσης, που ειδικά στην Ελλάδα είναι τα κατεξοχήν φαινόμενα μετανάστευσης λοιπόν, και προσφυγικών ροών. Κυρία Βούλτεψη, αυτή για εμάς, πάμε λίγο και στο θέμα της Τράκης. Δεν μπορώ να πήγαινε μόνο φανατικά. Στάση που πάντα είχε και θα έχει το Πασό. Σε παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη, ακούσαμε. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε εδώ τι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι δεν θα πρέπει να βάλουμε στο δικό σε διάλογο. 24 Νοεμβρίου του 2022 στα Χανιά έσωσε το λιμενικό 483 ανθρώπους. Το ξέρω και στα τότε, και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Είχε άλλη όχι γραμμή. Και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Ελάτε, κυρία Βούλτεψη. Αλλά δεν ψήφισα, κυρία Βούλτεψη. Ναι, κυρία Βούλτεψη. Όχι. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε στο δημόσιο διάλογο. Θα διαγράψετε τον κύριο Κατρατζή. Κύριε, ακούστε. Εδώ πέρα τώρα επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικός. Αν αφορά τους δύο, αφορά και τον κύριο Κατρατζή. Να συγκρίνει, ακούστε. Δεν είναι, ο κύριος Κατρατζή έχει έρθει τελευταίος. Δεν πήγαν μηνύματα για αυτόν από το Μουφτή. Ναι, okay, ναι, αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι το δελτίο της ΑΕΠ λέει το δελτίο της ΑΕΠ τέτοια αυτά. Ναι, ναι, και δεν υπάρχει θέμα να εκλεγεί. Το πρόβλημα το οποίο εμείς θέσαμε. Μα δεν είναι μόνο θέμα εκλογής, κυρία Βούλτεψη, νομίζω. Όχι, όχι. Είναι ακούστε, θέμα ακούστε, θέσεων, ακούστε, δεν είναι. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Είναι θέση του κόμματός σας, Τούρκη και της Δυτικής Τράκης, όχι, δεν το έχω ακούσει. Δεν νομίζω. Σε εμάς το λέτε. Μα δεν το ξέρω, γιατί δεν το λέω. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος το λέει προφανώς. Ακούστε, ο κύριος σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα. Πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Διότι το πρόβλημα είναι ότι οι δύο έχουν εκλεγεί. Θα πάνε στη Βουλή. Δηλαδή, αν είχε εκλεγεί, θα ήταν αλλιώς. Αν ήταν θέμα της επιλογής του εκλογικού σώματος. Εσείς ειδικά τώρα μην με προκαλείτε. Εγώ δεν σας προκαλώ καθόλου γιατί εμάς ο υποψήφιός μας ήταν αυτός που δέχτηκε πόλεμο από το τουρκικό προξενείο. Και παρόλα αυτά, διαμόρφωσε πλειοψηφικούς συσχετισμούς και κατάφερε να εκπροσωπήσει την κοινωνία της Ροδόπης. Ακριβώς γι' αυτό. Και εμείς, όποτε υπήρχε ασάφεια, κυρία Βούλτεψη, βγαίναμε την ίδια στιγμή. Και στεκόμασταν υπέρ της εθνικής στρατηγικής που αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα. Εμείς την ίδια στιγμή, έτσι. Ναι, κύριε Χρυστοδουλάκη, ακούστε. Ας το κάνει και τώρα ο δικός σας άνθρωπος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ισχύει πάντα. Ας το κάνει και τώρα. Για όλα τα κόμματα διαχρονικά. Όταν κάποιος από τους βουλευτές τους προεχόμενους από τη μειονότητα λέει αυτό, τους ανακαλεί στην τάξη. Αυτόν γιατί τον ανακαλείτε στην τάξη. Ας ανακαλέσουμε για τον δικό σας τώρα, κυρία Βούλτεψη. Τώρα. Δεν είναι αργά. Πέντε μέρες έχουμε μπροστά. Ως υποψήφιο, όχι ως βουλευτή. Πήρε τίποτα από σταυρούς. Δεν ήταν μέσα στα μηνύματα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το επίδικό μας. Το επίδικό μας είναι ότι αυτοί οι δύο έχουν εκλεγεί. Θα είναι μέσα στη Βουλή. Το τι θα κάνει άλλο μα θέμα αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Τα ψηφοδέλτια δεν αλλάζουν, το ξέρετε. Ωραία. Τι να κάνει, είναι τελευταίο. Τι να πει, θα σε βάλω τελευταίο. Δεν θα βγεις. Αφού δεν θα βγει. Ρε παιδιά, η δήλωσή του αποδοκιμάζεται. Το πρόβλημα είναι, εσείς ακούστε τώρα, εσείς που μιλάτε. Όχι για εσάς που μιλάτε, εσείς λέω. Εσείς που μιλάτε για αυτοπροσδιορισμό όλα τα στελέχη σας, θεωρώντας ότι μπορεί ο βουλευτής να έχει αυτοπροσδιορισμό ενώ ορκίζεται στο Σύνταγμα και ενώ σε όλη την Ελλάδα, τι λέτε εσείς, γιατί κερδίσαμε τη Ροδόπη, όχι για τα SMS του προξενείου, αλλά γιατί είχαμε καθαρές θέσεις και έγιναν κατανοητές. Μόνο στη Θράκη σας κατάλαβαν. Αλλού δεν σας για τον κύριο Κατρατζή θα δώσετε μόνο κάποια απάντηση. Την προηγούμενη εβδομάδα κραδένατε ένα άρθρο ως δίδυν φυλάδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα σας έχει τεθεί ένα. Δεν ήταν φυλάδιο του ΣΥΡΙΖΑ και διαψεύστηκατε εκείνη τη στιγμή. Δεν διαψεύστηκα ποτέ. Ποτέ δεν διαψεύστηκα. Μα για όνομα, εδώ έχω δει και εγώ την εκπομπή. Είναι δυνατόν να λέτε αυτό το ψέμα που είπε ο Φάμελος.
Είναι δυνατόν να το λέτε ποιο αυτό. Ποιο ψέμα λέτε. Αυτό ήταν φυλάδιο του ΣΥΡΙΖΑ και είχε δημοσιευθεί άρθρο τουρκικής εφημερίδας. Από τον τοπικό τύπο, τον σημαντικό της Κομωτινής. Η μόνη διαφορά είναι ότι ήταν του 12. Εκεί ήταν, είπα εγώ εν τη ρήμη του λόγου, ότι ήταν του 23. Ήταν του 12. Πείτε μου για τον κύριο Κατρατζή, αν θέλετε. Λοιπόν, ακούστε, εσείς αυτή τη στιγμή ποιο είναι το επίδικο. Κατρατζή δεν πρόκειται να μπει σε καμία βουλή. Έτσι κι αλλιώς, όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, για τη δήλωσή του, όχι. Για τη δήλωσή του, πείτε μου. Ποια είναι η δήλωσή του, για πέστε. Η δήλωσή του είναι ότι ως Τούρκοι της Δυτικής Θράκης. Όχι απ' έξω. Δεν θέλω απ' έξω. Δεν θα σας το πω απ' έξω, θα σας το δώσω τότε. Μα δεν θα σας το πω. Την άλλη φορά μου λέει αυτό είναι εφημερίδα και ήταν το λογότυπο από πάνω, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κοίταξε ο Φάμελος και λέει αυτό είναι τουρκική εφημερίδα. Η δήλωσή του στο Γκαντέμ. Μάλιστα, λοιπόν. Ορίστε, στα τουρκικά. Και η μετάφρασή του στα αγγλικά. Αγγλικά γνωρίζετε ή να σας το μεταφράσω, τι αν θέλετε. Τι λέει, λοιπόν, μας τι λέει. Ως Τούρκοι της Δυτικής Θράκης έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στη δεύτερη ώρα. Απαντήστε, κυρία Βούλτεφ. Καταρχήν, κάθε τέτοια δήλωση είναι καταδικαστέα και απορριπταία. Όμως το επίδικο ζήτημα δεν είναι αυτό. Γιατί ο κύριος Κατρατζής, σας λέω, ωραία, δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία των μια SMS κουβέντα, μια και κουβέντα. Δεν έχει εκλεγεί, είναι τελευταίος. Οι δύο μια κουβέντα ο κύριος, για να κλείσουμε, ο κύριος Ρόκος. Έχουν εκλεγεί, θα είναι στη Βουλή και κάθε φορά που θα λένε αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να χρειαστεί να ληφθούν και πιο άρα σοβαρά δεν χρειάζεται μέτρα, να πάρετε μέτρα. Και να είναι ελάτε, όχι, ελάτε, κύριε Ρόκος. Όχι. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουν ληφθεί τα μέτρα από μόνα τους, ήρθε τελευταίος. Ελάτε. Αυτό το επέλεξε το εκλογικό σώμα. Εδώ διαγνώσκουμε για άλλη μια φορά την υποκρισία, κύριε, και την ανεύθυνη εθνικά στάση της Νέας Δημοκρατίας όσον δηλαδή, αφορά τη μειονότητα. Ότι στη δηλαδή, Θράκη. Εσείς τι λέτε, κύριε Ρόκο, τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Όλοι γνωρίζουμε τι πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Όλοι γνωρίζουμε για ποιο λόγο οι εκλογικοί νόμοι έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν τίθενται στη δημόσια σφαίρα. Κύριε Ρόκο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Να γίνει η όποια. Να ανασκευαστεί αυτή η δήλωση και να ξέρουμε αν μη τι άλλο θεωρεί τον εαυτό του. Θεωρεί τον εαυτό του εκπρόσωπο τουρκικής μειονότητας ή όχι. Οι δύο, Ζεϊμπέκ και ο Φεχτάρ, που είναι εκλεγεί, θα βγουν στη Βουλή, θα ξαναορκιστούν. Πείτε μου παρακαλώ, δείξτε μου παρακαλώ κι εσείς τη δήλωση του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξελέγει στην πρώτη εκλογική διαδικασία, όπου λέει ότι είναι ο ίδιος εκπρόσωπος τουρκικής μειονότητας. Έχω να σας δείξω τις συνεντεύξεις του, τα έχω. Έχω να σας δείξω τις συνεντεύξεις του, λοιπόν, όπου τον ρωτούν και του λένε τουρκική μειονότητα και το δέχεται και απαντάει κανονικά. Δεν λέει όπα όπα μισό λεπτό. 15 μέρες στο δημόσιο διάλογο. Μία κουβέντα ο κύριος Χριστοδουλάκης για να κλείσουμε. Μία κουβέντα για να κλείσουμε, κυρία Βούλτεφ. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η συζήτηση αυτή στο δημόσιο διάλογο είναι εθνικά επικίνδυνο. Σωστό. Γιατί συζητάμε για θέματα που αμφισβητούν συνθήκες που διέπουν τις δικές μας σχέσεις καλής γειτονίας. Εμείς ποτέ δεν παίξαμε με αυτά. Και εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε υποψήφιους και εκλεγμένους βουλευτές που πολεμήθηκαν από το τουρκικό προξενείο. Θετική ατζέντα χρειάζεται. Χωρίς διχασμούς, χωρίς ρεβασισμούς και επειδή ήμουν το Σάββατο στη Ροδόπη, αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα. Καλημέρα, να εκπροσωπήσουμε το σύνολο του ελληνικού λαού και όχι ο καθένας στη δική του κομματική ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Επανερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα. Ερχόμαστε. Λοιπόν, εσείς που είστε θρησκευάμενοι, είναι του Αγίου Παϊσίου σήμερα. Δεν το ξέρω. Βοήθειά μας. Είναι του Αγίου Παϊσίου, βοήθειά μας. Εσύ, που το είδες, τα εντόπισες, τα μηνύματα. Τα μηνύματα τα εντόπισες. Λοιπόν. Πάμε στην Δήμητρα Τσέκη, γιατί έχουμε ένα τροχαίο στην Εθνική Οδό. Έπεσε πάνω σε μια κολόνα αυτοκίνητο και πάνω να πέσει κολόνα. Τι γίνεται. Για πες μας, Δήμητρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όχημα προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού εδώ στο παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος των πολυκαταστημάτων, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η οδική βοήθεια αυτή τη στιγμή απομακρύνει το όχημα. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, δεν κινδύνευσε μετά το τροχαίο. Κλήθηκε γερανός για να συγκρατήσει την κολόνα και στη συνέχεια να την απομακρύνει, προκειμένου να αποφευθούν τραυματισμοί. Φαντάστε τι θα μπορούσε
να συμβεί και πόσο θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν τα διαρχόμενα αυτοκίνητα. Άμα πέσει η κολόνα, κλείνει ο δρόμο. Κλείνει ο δρόμο, θα πετραχάρει κανεί, σκοτώσει. Δύσκολο να σκοτώθει κανεί. Ναι. Γιατί μιλάμε για τιμόρροπη τώρα. Κολόνα, η τροχιά έκλεισε τον παράδρομο του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά για ένα διάστημα. Τώρα έχει ανοίξει και διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν χτύπησε ο οδηγός του αυτοκινητού. Όχι, όχι, δεν έχει τραυματιστεί. Εδώ βλέπουμε και την υποστήλωση που έχουν βάλει εδώ οι. Αφού πήγε τόσο γρήγορα ο. Κοίτα εδώ πώς έχει βάλει. Έχει βάλει υποστήλωση εκεί και την κρατάει η όρθια. Τι να κάνει. Τι σε καλά. Τι θα κάνουν, θα την αλλάξουν τώρα, τι θα κάνουν. Θα αφήσουν την υποστήλωση, τι θα κάνουν τώρα. Όχι, θα την απομακρύνουν. Θα την απομακρύνουν. Άρα θα κλείσουν το δρόμο κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Με έναν τρόπο. Για να κατεβάσουν την κολόνα, να την απομακρύνουν. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Λοιπόν. Καλημέρα στο Λάβρο τον Καλαρίτη. Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι. Γεια σου, ο Γιάννης ο Αγουρής από την Αυγή. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σας ημέρα. Η Μαριάννα Γεωργαντή. Και ο Σπύρος ο Φρεμετής. Γεια σου, ρε Σπύρο. Σε πεθυμίσαμε. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι. Εδώ. Πού είναι τα προβλήματα, ρε. Τα λύνεις. Τα λαϊκά προβλήματα της φτωχολογίας. Έτσι, λοιπόν. Είναι εκπρόσωπος της φτωχολογίας στην εκπομπή. Καλά, έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο, Λάμπρο, με το θέμα το μεταναστευτικό. Γιατί εδώ βλέπουμε δημοσιεύματα, βλέπουμε τοποθετήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βλέπω και ένα δημοσίευμα σήμερα στο BBC που λίγο λέει κουσκούς καθυλωμένο, θέλω. Ναι. Δεν θέλω αυτά που λένε οι πολιτικοί που είναι αυτοί. Θέλω από πίσω τι γίνεται. Συμβαίνει κάτι. Κοίτα, είναι δύσκολη άσκηση, γιατί η Ελλάδα πρέπει και τα σύνορα να φυλά και να αποφεύγει τραγωδίες όπως αυτή. Και λέω ότι είναι δύσκολο γιατί δεν είναι μια διάσταση. Κατά τη γνώμη μου, το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το μεταναστευτικό, σχεδόν 20 από την αρχή. Οι ροές, ας πούμε, οι φυσιολογικές των μεταναστών και των προσφύγων είναι ένα πράγμα. Η χειραγώγηση είναι κάτι άλλο το οποίο δυσκολεύει τις συνθήκες. Δεν έπεται ότι όποιο πλοίο έρχεται με μετανάστες πρόσφυγες είναι απλά αυτό, δηλαδή είναι απλά μόνο δουλέμποροι, διακινητές για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι και χειραγώγηση. Μπορεί να είναι χειραγώγηση. Εντάξει, χειραγώγηση είναι σαφής, το ξέρουμε. Η Τουρκία το έχει παραδεχτεί. Είπε ότι αν δεν. Τι θυμάστε, υπάρχουν αρκετές δηλώσεις ότι αν δεν μας δώσετε λεφτά στην Ευρώπη θα σας πνίξουμε στους μετανάστες. Η χειραγώγηση είναι δεδομένη. Το θέμα είναι πώς τη διαχειρίζεται η Ελλάδα. Που θα πρέπει και να αποφύγει την καταπώνηση, δηλαδή να ακυρώσει το σχέδιο αυτό. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη ολόκληρη. Έτσι. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Η Ιταλία, ας πούμε, κάνει συμφωνία με τη Λιβύη. Τη Λιβύη την ελέγχει σε μεγάλο βαθμό η Τουρκία. Όταν λέμε Λιβύη, η Λιβύη είναι διαλυμένη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη. Αυτοί φεύγουν από περιοχή που είναι ο Χαφτάρος. Που είναι ο Χαφτάρος, ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχουν, ξέρεις, εκεί είναι πολέμαρχοι και διάφοροι. Δεν υπάρχει η Λιβύη, δεν είναι ούτε καν δύο πράγματα, η Ανατολική και η Δυτική. Είναι διάφοροι πολέμαρχοι, οι οποίοι όποιο του δώσει θα κάνουν αυτό που θα. Δηλαδή είναι όλα είναι θέμα χρημάτων. Αν πάει, λέμε τώρα, Τούρκος ή ο εξωγήινος και τους πει πάρε τόσα και θα συνεργαστούμε μαζί και στέλνει τις καραβιές και θα παίρνει τόσα, θα το κάνουν. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και δεν υπάρχει πολιτική, υπάρχει χρήμα. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, μακάρι να βγω ψεύτης, θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση, η οποία θα είναι σε μεγάλο βαθμό και χειραγωγούμενη. Θα είναι δύσκολη. Και αυτό το πράγμα, επειδή ξέρετε, είναι αφενός πολλά λεφτά. Από την Τουρκία. Αφενός είναι πολλά τα λεφτά, αφετέρου υπάρχει. Από Λιβύη μεριά. Από Λιβύη μεριά θα είναι το. Και από Αιγαίο, αλλά από Λιβύη. Ως τώρα, ρε παιδί. Γιατί η Ιταλία. Δεν έχει όμως. Ως τώρα δεν είχαμε. Ως τώρα η πίεση. Πήγαινε προς Ιταλία. Προς Ιταλία ακριβώς. Η Ιταλία έκανε τις συμφωνίες η Μελώνη με το Χάφταρ και λοιπούς για να κόψει τις δικές της τροές όσο μπορεί. Μην ξεχνάτε ότι στην Λιβύη έχουν υπάρξει. Στην Ιταλία έχουν υπάρξει επίσης πολλές τραγωδίες. Εκατοντάδες νεκρούς, γιατί εκεί ήταν η πίεση. Η Μελώνη έκανε συμφωνία με τον Χάφταρ και τους άλλους να κόψουν τις ροές, τους υποσχέθηκε επενδύσεις. Η Ιταλία στην περιοχή πάντα λειτουργεί κατά μόνας. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ, λέμε για ευρωπαϊκή πολιτική. Παιδιά, το ξέρω χρόνια αυτή η ιστορία, την παρακολουθώ. Ο καθένας είναι ο σώζον αυτό σωθεί. Δηλαδή όποιος μπορεί να αποφύγει θα κάνει συμφωνία. Η Ιταλία δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αν μπορεί να το αποφύγει, να μπει σε λογική ο Νότος και η Ελλάδα. Θα πληρώσει, θα επενδύσει. Έχει πολλά συμφέροντα εκεί. Εκεί ενεργοποιούνται και οι Ιταλικές εταιρείες μεγάλες, ενεργειακές, ΕΝΗ κλπ. Είναι πολλά τα λεφτά. Mm-hmm. Έχει κλείσει η Μελώνη συμφωνία και για τα πετρέλαια, για τα κοιτάσματα. Θέλω να σου πω δεν είναι ένα πράγμα. Θα του πει εγώ επενδύσεις, πετρέλαια, μη μου τα στείλετε σε εμά. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση τη τραγωδία, οι Ιταλοί το έβλεπαν, έτσι. Το έβλεπαν, το παρακολουθούσαν και ήταν να μην πάει στα δικά τους νερά. Ναι, παιδί μου, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ βλέπουμε ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνονται ερωτήματα τα οποία δεν είναι ευθεία, δεν τα λένε ευθέως. Δεν είναι ευθέως. Φταίει το λιμενικό, φταίει αυτό, φταίει αυτό. Θέτει ερωτήματα που κατατείνουν όμως αυτό τώρα. Ο Τσίπρας εχθές. Είπε ότι φταίει τα στελέχη. Η ηγεσία του λιμενικού, οι διαταγές που δηλαδή είπε ότι η πολιτική ηγεσία φταίει. Είναι ουσιαστικά διαδικασία αποτροπής αυτό που κάνει το λιμενικό εκεί έξω. Τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει, οι οποίοι
γνωρίζουν και επιχειρησιακά και τα του δικαίου της θάλασσας, η Ελλάδα πάνε, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν είναι εύκολα. Ξέρεις, επιχειρησιακά, δεν μπορώ εγώ να σου πω, ειλικρινά δεν μπορούμε εμείς, αν δεν έχεις επιχειρήσει, αν δεν είσαι λιμενικός και δεν έχεις βρεθεί σε ένα καράβι που έχει 700 άτομα, που δεν ξέρεις αν επιχειρήσεις να κάνεις ρεσάλτο, τι να κάνεις ρεσάλτο, θα βυθιστεί, αν θα το βυθίσουν. Βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου είναι δασκαλεμένοι να βυθίζουν το βυθίζουν οι διακινητές για να αναγκαστεί να εκβιαστεί, ας πούμε, η διάσωση. Έτσι. Ναι, υπάρχει αυτό. Αυτό γινόταν. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί εμείς εδώ τώρα από το γραφείο να λέμε γιατί οι λιμενικοί δεν το σώσαν, γιατί δεν το τράβηξαν, γιατί δεν έριξαν σκηνή. Εκεί επί τόπου δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Εγώ περιμένω να δω το πόρισμα και νομίζω θα βγουν πράγματα τα οποία θα διαφωτίσουν το τι ακριβώς έχει γίνει. Τι μπορούσε να γίνει και δεν έγινε ενδεχομένως, έτσι. Και τι ακριβώς έχει παιχτεί. Ακόμα δεν ξέρουμε καν τον αριθμό των θυμάτων. Να κάτσε να μιλήσει ο Γιάννης, να μας πει ο Γιάννης. Εδώ το ερώτημα δεν είναι μόνο αν έγινε κάτι. Εάν έγινε κάτι που ήταν προφανές ότι πρέπει να γίνει και δεν έγινε, τότε πρέπει να κάνουν και μια δίκη προθέσεων. Δεν το κάνανε για κάποιο λόγο. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εγώ δίκη προθέσεων. Ούτως ή άλλως όμως υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα και ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν και τίθενται και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και δημοσιογραφικά έχουν νόημα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το BBC επικαλείται συγκεκριμένο ρεπορτάζ ερευνητικό, το οποίο λέει ότι το συγκεκριμένο πλοίο ήταν για ώρες σχεδόν ακίνητο και υπήρχαν και παραπλέοντα σκάφη, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έρχεται στη σφαίρα της δημοσιότητας από χθες για να δούμε τι θα γίνει. Επιπλέον, υπάρχει το ζήτημα, έχω ακούσει και από πολλούς δημοσιολογούντες οι οποίοι είναι πιο ειδικοί, όπως τον κύριο Φενέκο, για παράδειγμα, που ήταν ναύαρχος, να θέτουν ερωτήματα σε σχέση με το αν θα μπορούσε να επιχειρήσει το λιμενικό, εφόσον μιλάμε. Ότι είναι στη σφαίρα, εφόσον λέμε ότι είναι στη σφαίρα που θα μπορούσε να γίνει μια. Ο κύριος Φενέκος, επειδή εδώ μας τα είπε, λέει πρέπει να γίνει εκτίμηση κινδύνου. Ακριβώς. Είπε ο κύριος Φενέκος. Γιατί το ρίσκο να κάνεις επιχείρηση πέραν της επιχείρησης που ήδη κάνεις, γιατί επιχειρείς, αφού είσαι στο χώρο, πέραν της επιχείρησης παρεμβατικά εννοώ, μπορεί να οδηγήσει αυτό που είδαμε. Στο να πέσει το πλοίο, αλλά μπορείς, λέει, να ρίξω σιβία, μπορείς να φωνάξεις παραπλέοντα πλοία, μπορείς να φέρεις ένα σκάφο στο λιμενικό ειδικό. Ακόμα και η Johansson, η επίτροπος, η οποία είναι βάσει αυτό αυτή που είναι, και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και για μια συζήτηση γι' αυτό, είπε ότι η Ελλάδα έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Η Frontex, που ήταν το που είπε ότι η Ελλάδα μπορούσε, ό,τι μπορούσε, έκανε ό,τι μπορούσε. Οι Ιταλοί ήδη είπαν ότι έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω, αλλά. Επειδή είναι δύσκολο εμείς από εδώ να εκτιμήσουμε τις επιχειρησιακές καταστάσεις. Δεν είμαστε εκεί, παιδιά. Ούτε λιμενικοί είμαστε, ούτε διασώστες. Να διατυπώνουμε ερωτήματα δημοσιογραφικά. Εντάξει, το BBC το είπε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι. Ωραία, ήταν έστω ότι ισχύει. Ήταν ακινητοποιημένο. Ναι. Αν ακινητοποιημένο δεν είναι αξιόπλο. Εκεί λοιπόν, ναι, πως πρέπει με έναν τρόπο να δημιουργήσεις. Αλλά να δούμε, ναι, γιατί υπήρχαν και σε άλλες περιπτώσεις δημοσιεύματα ξένων μέσων, έτσι, τα οποία προεξουφλούσαν καταστάσεις οι οποίες αποδείχναν ότι ήταν απάτη, ότι ήταν παραπλάνηση. Έτσι. Μικρή Μαρία στον Εύρο. Δηλαδή θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Υπάρχουν και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν ζητήματα όμως τα οποία θα πρέπει να τα θέσουμε στη δημόσια συζήτηση, εάν έγιναν σωστά. Γιατί το λιμενικό στην αρχή ενώ έλεγε ότι δεν έριξε σκηνή, μετά μάθαμε ότι είχε ρίξει σκηνή για λίγη ώρα και λένε από το λιμενικό ότι το έβγαλαν από το πλοίο. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν. Προφανώς ούτε εδώ πορίσματα μπορούμε να βγάλουμε, ούτε τίποτα άλλο. Ωστόσο, είναι σημαντικό ζήτημα, εφόσον έχεις τόσους νεκρούς πλέον, να δεις, μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση το εξής τώρα, ότι υπάρχει μια προσπάθεια πολιτικά να χρεωθείτε και καλά η χώρα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι εμφανές ότι υπάρχουν τέτοια ερωτήματα. Εντάξει, δημοσιογράφος, μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση. Ότι πρέπει να τεθούν ερωτήματα. Ότι ο στόχος δεν είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα. Ο στόχος, δηλαδή, βλέπεις ότι με το που βγαίνει παραμικρή πληροφορία υπάρχει μια διαδικασία δημοσιότητας και δημοσιοποίησης που έχει ως στόχο να αποδειχθεί ότι αυτή η χώρα αντί και καλά. Και δεν είναι καν η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση υπηρεσιακή είναι έτσι. Δηλαδή να χρεωθεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εννοείς ότι κομματικοποιούνται. Γιατί να σου πω κάτι άλλο, και το θέμα της Τράκης κομματικοποιήθηκε. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή αυτό δεν αφορά μόνο τη μία πλευρά, αφορά και την άλλη πλευρά. Συνολικά. Και το θέμα της Τράκης, που είναι επίσης εθνικό θέμα. Κομματικοποιήθηκε και σκληρά, μάλιστα. Ναι. Και αυτό γίνεται ενδεχομένως μια προσπάθεια κομματικοποίηση. Όχι ενδεχομένως, γίνεται. Ξέρετε, κάποιοι με όλα αυτά τρίβουν τα χέρια τους. Και... Να πούμε κάτι που αφορά τώρα την ιστορία με το μεταναστευτικό και τη χώρα μας. Ότι το λιμενικό έχει μεγάλη εμπειρία γενικά στην αντιμετώπιση και γενικότερα στην περισυλλογή των μεταναστών. Πόσες χιλιάδες έχει αυτό? Πρέπει να το αναγνωρίσουμε για να μην ρίχνουμε, ας πούμε, ένα ανάγκη στους λιμενικούς. Μισό λεπτό. Σπύρο μου, εάν έχουν εντολές να μην τους σώζουν. Άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο όταν το άκουσα το σημείωσα, δηλαδή,
είχαμε το push back, τώρα έχουμε το push forward. Δηλαδή, εδώ λοιπόν στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σαν να και το λιμενικό, το ελληνικό λιμενικό, να ήθελε να διώξει τους μετανάστες αυτό, να πάνε προς την Ιταλία. Δηλαδή, αντί να τους διώξει προς τα πίσω, πού να πάνε, δηλαδή προς τη Λιβύη, πώς να πάνε, ήθελε να τους διώξει προς τα πάνω. Να πάνε προς την Ιταλία, να φύγουν στην δηλαδή από εμάς. Στην κατεύθυνσή τους. Ε? Εκεί ήθελα να πάνε. Κατεύθυνσή τους, να πάνε στην κατεύθυνσή τους. Αυτό, ας πούμε, ήταν μια αντίδραση που φάνηκε από τα πρώτα λεπτά ή τέλος πάντων τις πρώτες ώρες όπως αντέδρασε. Τι έπρεπε να κάνει, όταν σου λένε, εγώ θέλω να πάω στην Ιταλία, του πεις όχι, αλλά εδώ. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Ναι, μα... ναι αλλά πρόσεχε, λέμε κάτι, το αφήνουμε να εωρείται και τα λοιπά. Βλέπει ένα καράβι που πάει. Λέει, παιδιά, το ελάτε. Είναι αξιόπλο. Υπάρχει αυτό ένα, είναι ερώτημα. Αυτό είναι ερώτημα. Ερώτημα αυτό είναι ερώτημα. Πάντως ναι. Λείπει από τι πράγμα. Λοιπόν, επιχείρηση... Επίσης για τη Θράκη. Έχουμε επιχείρηση ανοιχτά της Καλύμνου. Μισό λεπτό, Σπύρο μου. Έχουμε επιχείρηση ανοιχτά της Καλύμνου, του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού για περισυλλογή μεταναστών. Και εκεί, σε λίγο τώρα θα μιλήσουμε, θα συνδεθούμε με τον Μίλτο Σακελάρη, γιατί προφανώς εδώ το θέμα είναι ότι καταφθάνουν διαρκώς. Παιδιά, τώρα έγινε και καλός ο καιρός, είναι εύκολο. Νομίζω ότι θα σας μεταφέρω μια στοιχομηθεία. Δεν διαψεύεται με τίποτα. Έλληνα υπουργού με Τούρκο υπουργό κατηδίαν. Μας το έχει μεταφέρει κατηδίαν. Δεν το ισχύει όπως το μεταφέρω όπως μας το είπε, ο οποίος ήταν αρμόδιος για το θέμα της μετάστασης. Και συζητούσαν με πολύ γνωστό Τούρκο πρωθυπουργό. Του λέει τι θα γίνει με αυτό. Του λέει δεν μπορούμε. Του λέει αν το κάνετε, θα σας πνίξουμε στους μετανάστες. Του το είπε κατηδίαν. Θα σας πνίξουμε στους μετανάστες. Θέλω να πω ότι θα σας πνίξουμε στους μετανάστες. Του το είπε κατηδίαν. Θα πω ότι αυτά τα πράγματα δεν ξεκινάνε από την Τουρκία. Α, στη Λιβύη, η οποία Λιβύη είναι αυτή που είναι. Επαναλαμβάνω, από την Τουρκία δεν φεύγει τίποτα, έτσι, ούτε πλιαράκι δεν φεύγει, χωρίς να ελέγχεται η Τουρκία. Ναι, αλλά υπάρχει σοβαρή πολιτική βούληση να λύθει αυτό το θέμα που είναι μια μπίζνα διακινητών και ποινικών. Πολύ μεγάλη. Βούληση δεν υπάρχει. Η μπίζνα είναι πολύ μεγάλη. Ξέρετε για την Τζίρο μιλάμε. Φανταστείτε, παιδιά, ότι τον καιρό της έξαρσης εδώ πέρα, της μεταναστευτικής, τα κονδύλια του ΟΗΕ μόνο για τη σύντηση ήταν πάνω από ένα δις για την Ελλάδα. Μιλάμε για τεράστιο τζίρο, έτσι. Ναι. Υπενθυμίζουμε ότι τώρα γίνεται η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ελέγχει δεκάδες ΜΚΟ για θέματα ξεπλύματος δουλεμπορίου. Ναι, γιατί υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες κάνουν φοβερή δουλειά, πράγματι. Ναι. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι βιτρίνα. Λοιπόν, να πω κάτι για τη Θράκη. Να πεις. Όλη αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό, τέλος πάντων, πώς αποκαλούνται οι μουσουλμάνοι στα κλπ. Ή πώς μπορούν να αποκαλούνται ήδη. Θέλω να θυμίσω κάτι. 1999, συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου, Υπουργού Εξωτερικών, στο Σταύρο Θεοδωράκη, αν θυμάμαι πολύ καλά αυτή τη λεπτομέρεια. Καλά θυμάσαι. Ο οποίος ρωτήθηκε για τους μουσουλμάνους της Θράκης και είπε ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται όπως ακριβώς αυτοί επιθυμούν. Είχε γίνει μεγάλο σάλος εκείνη την περίοδο και το λέω αυτό γιατί είχα κάνει τη συνέντευξη τότε για την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία με τίτλο «Επιμένω» του Γιώργου Παπανδρέου και μάλιστα με την υποτροπή τότε στον Κώστα Σιμίτη να τον αποπέμψει από την κυβέρνηση αν διαφωνούσε. Μάλιστα υπήρχε... Και το είχε μαζέψει μετά, λέγοντας μετά την πίεση, ότι αναφερόμουν σε ατομικό προσδιορισμό και όχι σε εθνικό μετά τη πίεση. Ο Γιώργος Παπανδρέου θυμάμαι πολύ καλά τη συνέντευξη τότε, γιατί ήταν πολύ σημαντική η περίοδος που είχε δοθεί αυτή η συνέντευξη. Ήταν λίγες μέρες μετά, λίγους μήνες, λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια μετά τα Ήμια. Υπήρχε μεγάλο ζήτημα τέλος πάντων. Και είχε πει ότι είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο το να μπορεί ένας πολίτης να αυτοπροσδιορίζεται. Μα για τον πολίτη δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα για τον πολίτη. Ούτε σήμερα. Ούτε σήμερα νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα για τον πολίτη. Δεν σημαίνει εθνικές μειονότητες. Είναι αποτέλεσμα συνθήκων. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να μαζευτούμε εδώ και να το εξηγήσουμε λίγο αυτό που λέει ο Σπύρος, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό το πράγμα για το ατομικό προσδιορισμό δεν μπορεί να πει σε κανέναν. Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι έτσι. Αν είσαι όμως βουλευτής. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και όχι για εθνική μειονότητα. Όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα βασικό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε να πούμε εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως Ινδιάνος. Εσύ αυτοπροσδιορίζεσαι ως Απάτσι, εσύ ως Τσερόκι. Λοιπόν, εφόσον αυτοπροσδιοριζόμαστε, πρέπει να αναγνωριστούμε ως μειονότητα. Μα αυτό όχι, σου λέω ατομική λέμε. Υπάρχει συνθήκη. Ατομική. Γι' αυτό λέμε ατομική. Μα το είπαμε από την αρχή. Όμως ατομική. Ατομικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να πει στον άλλο. Στο λέω, σπίτι του μπορεί να πει. Πρώτη φορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Θυμίζω 1999 με Υπουργό Εξωτερικών από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι άλλο πράγμα όμως από αυτό που συζητάμε σήμερα. Σήμερα συζητάμε το ζήτημα ότι υπάρχουν εκλεγμένοι. Η τίτλη των εφημερίδων εκείνη την περίοδο ήταν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ανήκει παράθυρο στους μουσουλμάνους Θράκης να λέγονται Τούρκοι. Αυτό ήταν η ιστορία. Είναι άλλο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο αυτοπροσδιορισμός ατομικά του καθενός. Εγώ δικαιούμαι να λέω ότι είμαι Κυθύριος και ότι τα Κύθυρα είναι θέλω να είναι ανεξάρτητη περιοχή. Ατομικά. Ατομικά. Έτσι, ατομικά.
Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό να το περιγράφει ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άλλο να λέμε ότι μια ολόκληρη ομάδα που με συνθήκη ονομάζεται μουσουλμανική, εμείς λέμε όλοι μαζί μαζευόμαστε και λέμε ότι είμαστε τουρκική μειονότητα. Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα. Από τη στιγμή που υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια αλλαγής, αναμφισβήτησης των συνθήκων της Λοζάνης εν προκειμένου, με όχημα διάφορες παραμέτρους και το θέμα της μειονότητας, προφανώς τώρα είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύεις κάποιος ότι έχει αγνά κίνητρα. Εδώ έχεις μια προσπάθεια, είναι γνωστή προσπάθεια της Τουρκίας, τώρα μην και ο Σφιθράκη. Υπάρχουν τεράστια λάθη της ελληνικής πολιτείας διαχρονικά, έτσι, ας πούμε, υπομάκη. Επειδή μιλάω χρόνια μαζί. Δεν του κάνω Τούρκου, δεν ακριβώς. Αυτά είναι τα λάθη που έχει κάνει. Μιλάω με του ανθρώπου χρόνια. Και του κάναμε και του Πομάκου, εμπολεί και του Ρωμά και του. Εμεί δεν του δώσαμε. Εμπολεί και εξαιτία του ΝΑΤΟ. Έτσι, όπω το λέει Δημήτρη σήμερα. Με μια ανόητη εξήγησε το όμω. Διότι το ΝΑΤΟ αυτό έγινε όταν είχαμε απέναντι το σύμφωνο τη Βαρσοβία. Και προκειμένου σου λέει. Να αρχίσουν διάφορα να λένε εγώ με Πομάκους, εγώ με τους Βούλγαρους, εγώ με τους Αυτούς. Λοιπόν, όλοι μαζί δεν μας ενδιαφέρει αν είστε Έλληνες ή Τούρκοι, αρκεί να είστε νατοϊκοί απέναντι στους κομμουνιστές. Αυτή ήταν η πολιτική. Υπάρχουν και εκεί απάνω ότι κάτσαμε εμείς και πήγαμε στα Πομάκια σχολεία και βάλαμε Τούρκο δάσκαλο. Έτσι. Λοιπόν, αντί λοιπόν που είναι τρεις, είναι οι τουρκογενείς, είναι οι Ρωμά. Και είναι και πήραμε οι Πομάκοι. Άλλους που είναι άνθρωποι τσιγκάνοι, ας μην τους κάνουμε Τούρκους. Αυτά τα λάθη λοιπόν. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Εάν μια κυβέρνηση, εάν μια χώρα θεωρεί ότι τα πράγματα, μάλλον θεωρεί το τουρκικό προξενείο, πηγαίνει σε ατραπούς οι οποίες είναι πολύ προβληματικές. Θα πρέπει να αντιδρά το ίδιο το κράτος. Όχι σωστό, να πολύ σωστό. Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Βάλτε, συγγνώμη, και το κόμμα Νίκη. Διάβαζα χθες γιατί έρχονται ανακοινώσεις οριδών από αυτούς. Λοιπόν, έλεγε να φύγει το τουρκικό προξενείο από την Κομωτινή. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Διότι έχουν θέσει θέμα οι Τούρκοι ότι αν φύγει το. Αν διώξουμε το. Θα διώξουμε τη Σμύρνη. Όχι, δεν κατάλαβα. Στην Κωνσταντινούπολη. Και έχουμε θέμα. Η συνθήκη είναι με το προξενείο τη Σμύρνη. Στη συνθήκη τη Λοζάνη. Αλλά αυτό μπορεί να σου πει εγώ στο μισό λεπτό. Να πούμε για κάτι άλλο και κλείνουμε, παιδιά. Το αποτέλεσμα το εκλογικό ποιο θα είναι τώρα να ξέρουμε. Δώστε εκεί πέρα αυτό να βάλουμε κανένα στίγμα να ξεμπλέξουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να βάλουμε ένα στίγμα, ρε παιδί. Να βάλουμε ένα στοίχημα, ρε παιδιά, εδώ. Το θέμα είναι πόσα κόμματα στη Βουλή. Είναι ένα δεύτερο στοίχημα. Αυτό είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία που είπε ο Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει να μπουν πολλά κόμματα στη Βουλή. Θέλει, επιδιώκει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει. Έτσι, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ υπό την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ δυναμική και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είχε εμπλακεί με τον Κουτσούμπα, ρε παιδί μου, και πλακώνονται και με τον Ανδρουλάκη. Ήταν προεκλογική και πριν τις προηγούμενες εκλογές. Φαίνεται ότι συνεχίζεται. Το ζήτημα είναι. Ναι, αλλά λέει ότι βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια διασπασμένη και γραφική ομοσπονδία. Η μόνη ξένιαστή των εκλογών είναι το ΚΚΕ. Ξέρετε τα ποσοστά του και βλέπει τον σκοτώρο, δεν τσίτα. Αυτό είναι ότι οδηγήσει στην επόμενη Βουλή σε καταστάσεις αποπολιτικοποίησης, προφανώς θα είναι προς το συμφέρον της κυβερνώσας παράταξης. Δεν μπορεί να παραψηφίσει. Δεν θα παραψηφίσει τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλω κόμματα. Ότι θα είναι γραφικό, όπως το είπε κάπως. Είπε ότι αν υπάρξουν γραφικές περιπτώσεις, και αυτό ισχύει ούτως ή άλλως, το έχουμε ζήσει όλα τα τελευταία χρόνια στη Βουλή, τότε αυτό οδηγεί αυτομάτως στην αποπολιτικοποίηση. Σε μερικούς θα το πει κατάματα ότι σε γραφική. Δεν το, θα πρέπει να ρωτήσετε. Όχι, λέω αν θα τολμήσει. Μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Μιλάμε για αυτοπροσδιορισμό, αδερφέ. Ειδικά αν η πλεύση ελευθερίας μετά από όλο αυτό, γιατί εγώ ήξερα νέος θα πάνε να ψηφίζανε πλεύση ελευθερίας, μετά από ό,τι έχει γίνει, αν θα κατεβούν τα ποσοστά της. Με τους υποψήφιους. 4,5 τη δείχναμε και έχει φτάσει 3,6. Τώρα πόσο έχει φτάσει. Τι βλάφτη τώρα αυτό, ρε παιδί μου, τι βλάφτη τώρα. Νομίζω ότι έχει δυναμική εισόδου. Περισσότερο από του άλλου. Έτσι νομίζω. Να αλλάζει όλο το. Αυτά τα νούμερα που βλέπω. Τα ψηφοδέλτια τα προηγούμενα. Όχι, δεν είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι αντιδημοκρατικό τουλάχιστον. Εντάξει, είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο συνήθως. Είναι προβληματικό εδώ. Ναι, δηλαδή το έκανε και αλλού έγινε. Και ο Βελόπουλος. Και ο Βελόπουλος το έκανε. Και η Νίκη το έκανε. Και η Νίκη το έκανε. Μαζικά. Το έκανε και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Η Ζωή το έκανε μαζικά. Ο Βελόπουλος το έκανε και νωρίτερα. Το έκανε και νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα. Το Τζούμα έβαλε. Το Τζούμα έβαλε. Αν επιβεβαιωθούν. Με δήλωση βέβαια τη υποψηφία το δέχεται η υποψήφια που μπήκε στη θέση του, έτσι. Πάντως, η επόμενη μέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και εν πάση περιπτώσει αποτυπωθούν αυτά τα ποσοστά και αυτός ο συσχετισμός, η επόμενη μέρα
θα οδηγήσει κατά τη γνώμη μου σε διαδικασίες αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού στον χώρο της αντιπολίτευσης. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για τις ευρύτερες κεντροαριστερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλημέρα. Πάρτε και ένα μάξι. Ένα συντρονάκι θέλετε, παιδιά. Άμε. Σε τρία είναι εκδοσιακού 1200 κεφικά. Δεν θα σας το δώσουμε, αλλά πείτε ναι. Λοιπόν, στείλτε εσείς το 14800. Δεν είστε μέλη του Open για να μην μπορείτε να το δείξετε σαν και εμάς. Καλοκαιρινό. Λοιπόν, ωραίο αμάξι. Λοιπόν, δεν μπορεί, Σπύρο. Στείλ, αν είσαι εξοπλισμό. Τέλο. 14800. Σχετικά με μια επιχείρηση του λιμενικού. Μεγάλη επιχείρηση με πολλούς μετανάστες. Καλημέρα, Μίλτο. Καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έγινε πριν από λίγες ώρες. 68 άτομα βρίσκονταν σε ιστιοφόρο βορειοδυτικά της Λέρου. Εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα. Έχουν ήδη μετεπιβαστεί σε ένα εμπορικό και πηγαίνουν στο λακί της Λέρου. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αυτή την πληροφόρηση έχω. Δεν έχει κινδυνεύσει κανείς. Ήταν σε ιστιοφόρο. Πολύ γρήγορα στήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό για ακόμη μια φορά. Έχει λήξει το περιστατικό, μεταφέρονται όλοι με ασφάλεια στη Λέρο. Εντάξει. Μάλιστα. Τουλάχιστον είναι καλά. Άρα πρέπει να ανοίξαν οι δρόμοι πάλι, μου φαίνεται. Προφανώς. Κοιτάξτε, πάντα το καλοκαίρι είναι ζόρικο. Λοιπόν, καλημέρα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης μίλησε τώρα. Ο Μίλτος από το ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κυρκίνης από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Και ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα. Έχει ανοίξει αυτό το θέμα, κύριε Κύλια. Διαβάζω τώρα και για το μεταναστευτικό γενικότερα και βλέπω εδώ π.χ. στην εφαίρετο συντακτών, μιλούν για ουσιαστικά ενδεχόμενες ευθύνες του λιμενικού. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό το λιμενικό. Αναφέρονται υπάρχει ένα δημοσίευμα του BBC, το οποίο λέει το σκάφος το συγκεκριμένο στην Πύλο, ανοιχτά της Πύλου, ήταν ακινητοποιημένο πολλές ώρες, άρα όχι αξιόπλο. Έχει ανοίξει μια τέτοια κουβέντα για το αν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά το λιμενικό. Και το θέθηκε με ερωτήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην κρυβόμαστε τώρα, για ευθύνες του λιμενικού επί της ουσίας. Ναι. Καταρχάς, η πρώτη είδηση με το που μπήκαμε μέσα στο στούντιο, την οποία και παρουσιάσατε, είναι για μία ακόμη φορά, μία ακόμη επιχείρηση του λιμενικού, των ανδρών και των γυναικών του ελληνικού λιμενικού, που οδήγησε εσίως σε σωτηρία αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους. Και αυτό δείχνει την αξία του λιμενικού σώματος. Επαναλαμβάνω, πολλά χρόνια αυτοί οι άνθρωποι σε αντίξωες συνθήκες πιο πολλές φορές παρεμβαίνουν με ανθρωπιστικό πρόσημο, αλλά και για να φυλάξουν τα σύνορά μας. Και τα δύο πρέπει να κάνουν, τα θαλάσσια σύνορά μας. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους άντρες και τις γυναίκες του ελληνικού λιμενικού. Και δεν δέχομαι αστερίσκους και δεν δέχομαι να ακούω συγκεκριμένα και στοχευμένα την αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή τον κύριο Τσίπρα και τα στελέχη του, να ξεπερνούν ελαφρά την καρδία τους διακινητές, την πίσνα αυτή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ που στείνεται μόνιμα από την Τουρκία στην Ελλάδα ή από τη Λιβύη στην Ιταλία ή από Βόρεια Αφρική στην Ισπανία και ούτω καθεξής, να το ξεπερνούν αυτό πολύ πολύ γρήγορα και εύκολα και να δείχνουν με το δάχτυλο ποιους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά και για να φυλάνε τα σύνορά μας, αλλά και να στηρίζουν όποια ανθρωπιστική προσπάθεια. Είναι η καρδιά της συζήτησης των τελευταίων ημερών, εδράζει ακριβώς αυτό. Και εγώ δεν θα πάω σε κανένα σχόλιο σε οποιασδήποτε, αν θέλετε, ιστιοσελίδας ή εφημερίδας ή ξένου μέσου. Θα μείνω στην καρδιά αυτής της πολιτικής. Δηλαδή, στην πρώτη εκλογή της 21ης Μαΐου δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει σοβαρά πολιτικά θέματα και να συζητήσει, να μιλήσει για το πρόγραμμά του,
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και της κοινωνίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και την αξιοπιστία του την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Και τώρα, αποσπασματικά και δυστυχώς, με κατηγορίες έμεσες ή άμεσες για το ελληνικό λιμενικό, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υφαρπάξει μια πρόσκαιρη εντύπωση πολιτική της ψήφου των Ελλήνων. Το θεωρώ αδιανόητο, μη σωστό και το καταδικάζω. Ελάτε, κύριε Τζιγνάκη. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία γιατί συζητάμε. Δεν το έχουν καταλάβει. Ή δεν το έχουν καταλάβει, ή κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, επειδή τους συμφέρει πάλι να στρέψουν την κουβέντα εκεί πέρα που δεν είναι. Αυτό που συζητάμε δεν είναι τι ακριβώς θα κάνει το λιμενικό καταρχήν. Συζητάμε ότι πέθαναν, ότι πνίγηκαν 500-600 άνθρωποι. Αν δεν το θεωρούν κύριο πολιτικό ζήτημα το ότι πνίγονται άνθρωποι στα νερά της Μεσογείου, το ότι πνίγονται στα ανοιχτά της δικής μας χώρας και ότι εμείς τουλάχιστον αυτό πρεσβεύουμε, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, ότι ασχολιόμαστε στην πολιτική για να προσφέρουμε κάτι, να μην πνίγονται τουλάχιστον άνθρωποι, να έχουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Αυτό είναι το βασικό και προφανώς δεν φταίει το λιμενικό. Οι λιμενικοί κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, είναι σώμα ασφαλείας και πολλές φορές την κάνουν καλά, αλλά ακολουθούν και κάποιες εντολές. Όπως όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως η αστυνομία, όπως οι πυροσβεστικοί. Ας πούμε, οι πυροσβέστες στην Εύβοια είχαν εντολή, μη κατάσβεστε. Οι ίδιοι αποφάσισαν να μην σβήνουν τη φωτιά. Εντολή είχαν από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και από τότε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ποιοι πυροσβέστες είχαν εντολή να μην σβήνουν τη φωτιά? Αυτοί που έλεγε τότε ο Περιφερειάρχης σας, ο κ. Πανός, ότι είχαν εντολή μη κατάσβεσης. Αυτούς λέω. Αυτούς που τότε που σβήναμε εμείς. Και οι πυροσβέστες. Είστε πολύ προσεκτικός. Εγώ επειδή ήμουν εκεί, κύριε Κικίλια, επειδή ήμουν εκεί και τα έζησα. Την ελληνική αστυνομία. Ακριβώς λοιπόν οι άνθρωποι. Φαίνεται ότι δεν μαθαίνετε. Όχι, εμείς μαθαίνουμε ότι πολύ δεν καλά. Δεν έρθαν τις φωτιές οι πυροσβέστες. Είχαν εντολή μη κατάσβεση, το είπε ο κύριος Πανός. Δεν το είπα εγώ. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Άνευ σχολείου. Δεν το είπα εγώ. Τι να πείτε άνευ σχολείου. Αλλά εγώ ήμουν εκεί όμως. Σε αντίθεση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν ήταν εκεί. Άρα το να δέχομαι υποδείξεις για μια κατάσταση την οποία την έζησα επί 10 μέρες, δεν τις δέχομαι, με συγχωρείτε, όπως δεν τις δέχονται οι βορειοϊβιώτες. Είστε εμπειρογνώμονας. Όχι, ήμουν ο άνθρωπος που πήγαινε με τους βορειοϊβιώτες και έσβηνε τις φωτιές και τις φοητούσε. Εμπειρογνώμονας δεν είμαι. Εμπειρογνώμονας δεν είμαι, απλά το έζησα. Την εμπειρία μου λέω. Μην κατηγορείτε τους ανθρώπους. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους, δεν καταλάβατε. Τις πολιτικές εντολές. Και να μην προσπαθείτε να στρεβλώνετε τα λόγια μας. Τώρα κατηγορείτε τους πυροσβέστες. Όχι, κάντε λάθος. Πριν τους λιμενικούς. Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν θα κατηγορείτε? Κύριε Κικίλια, ακούστε, τη μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας την έχουμε μάθει πολύ καλά. Τώρα, για να είμαστε σοβαροί, εμείς λέμε ότι ούτε οι πυροσβέστες φταίνε και νομίζω ότι μιλάω και καλά ελληνικά. Νομίζω ότι μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Και ούτε οι πυροσβέστες φταίνε, ούτε οι λιμενικοί φταίνε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, ούτε οι αστυνομικοί φταίνε. Ναι, εντολές παίρνουν. Δηλαδή τι εντολή πήραν, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω τι εντολή πήραν. Αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δίκη προθέσεων. Μα δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Ξέρεις γιατί? Λέω το εξής. Επειδή είσαι συζητητής αξιώσεων. Δεν περιπτωσιολογείς, ας πούμε. Σωστά. Το ερώτημα είναι το εξής. Ή το λιμενικό δίνει εντολές, σώστε παιδιά τους ανθρώπους. Εκτός αν είναι ένας ανίκανος εκεί που είναι να πάει κάτι τέτοιο και δεν την ξέρει. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το συγκεκριμένο. Που δεν το δεχόμαστε, διότι οι άνθρωποι έχουν εμπειρία. Έχουν εμπειρία και σοβαρή. Η είναι, δεν με ενδιαφέρει να σωθούν. Ναι. Ή ας τους να φύγουν. Εμείς λέμε το εξής, για να είμαστε σαφείς. Ότι πρέπει να διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί? Για να μην θρηνήσουμε άλλους εκατοντάδες νεκρούς. Γιατί αυτό δυστυχώς που έχει γίνει, και καλά έχει κάνει και το έχει αναλάβει η εισαγγελία του Άριου Πάγου, και καλά έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να έχουμε και αποτελέσματα επ' αυτού. Ας πούμε αυτό το βίντεο που δείχνετε πίσω του BBC. Αυτό επικαλείται το BBC. Το βλέπετε το σκάφος? Ό,τι βλέπουμε όλοι. Είναι ακίνητο. Δηλαδή, ακίνητο. Δεν είναι αξιόπλο. Αν είναι αυτό αξιόπλο ένα σκάφος, τότε δεν χρειάζεται να είσαι εμπειρογνώμονας, να ξέρεις πώς πηγαίνει στο blue ένα πλοίο, μια βάρκα. Τι κάνεις, εκεί τι κάνεις? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πω όμως ότι οι υπεύθυνοι, το μόνο που θα έπρεπε να έχουν στο μυαλό τους, είτε είναι στα 47 μίλια, είτε στα 17, είτε στα 37, πώς θα σώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αν έγινε αυτό και όλη η επιχείρηση ήταν πώς να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν, προφανώς δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Αν όμως δεν έγινε αυτό, γιατί μέχρι τώρα παίρνουμε αντικρουόμενες πληροφορίες και από τους υπηρεσιακούς υπουργούς και από την ηγεσία του ηλιμενικού, να δοθούν οι πραγματικές πληροφορίες, να δοθούν όλα τα θέματα στην δημοσιότητα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το συμπέρασμά μας, προφανώς να το βγάλει η δικαιοσύνη, η οποία είναι το κύριο, και εκεί πέρα να δούμε αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν. Πού να το ξέρω? Ξέρω όμως ότι πνίγηκαν 500 άνθρωποι και 100 παιδάκια μέσα σε αυτό. Για να δούμε τώρα πώς θα τα βοηθήσουμε.
πολέμησες να είσαι και εναντίον του ενός και εναντίον του άλλου. Να δω τώρα στο συγκεκριμένο. Δεν είναι το θέμα έτσι. Όχι, θα σας πω το εξής. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν πρέπει να φωνάζουμε καταρχάς. Γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πού βρίσκεται η αλήθεια, γιατί χάθηκαν και τόσοι άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη όλα τα θέματα να τα κάνουμε ροντέο, ας πούμε, να σκοτωνόμαστε. Εδώ πέρα είναι τα ζητήματα απλά. Πρώτον, πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη δουλειά της, το έχει αναλάβει ο αρμόδιος αντισαγγελέας. Δεύτερον, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, κατά την εκτίμησή μας την κομματική, πρέπει να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση, να το πούμε συνέντευξη τύπου, να το πούμε γενικώς ενημέρωση, αναλυτική όμως, από τον αρμόδιο υπουργό, υπηρεσιακό υπουργό, αλλά υπουργό, ο οποίος να απαντήσει και σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν αναγκύψει και στα δημοσιεύματα, όπως αυτό το οποίο αναφερθήκατε, κύριε Στάθη. Αυτό θα λύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της όλης διένεξης. Τώρα, να φωνάζουμε για το θέμα αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό καταρχάς και δεύτερον ότι προσφέρει και κάτι. Δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι εδώ πέρα το θέμα έχει κρυφτεί κάπως όλο αυτό των μεταναστευτικών ροών κάτω από τον κορονοϊό καταρχάς. Γιατί ο κορονοϊός σταμάτησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις ροές και νομίσαμε ότι τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Και μάλιστα η κυβέρνηση επέχερε ότι το θέμα το έχει ρυθμίσει κτλ. Κτλ. Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε ότι επανέρχονται οι ροές αυτές και θα επανέρχονται γιατί υπάρχουν τα προβλήματα στις χώρες από τις οποίες έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς φεύγουν από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπαίνει ο καθένας μέσα σε ένα πλοίο με αυτή την κατάσταση να ρίψοκινδυνεύσει τη ζωή του και των παιδιών και με τα παιδιά του μέσα. Λοιπόν, τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω κιόλας. Υπήρξε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για την πρόταση του Συμβουλίου για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και βλέπω την Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζει ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και ότι υπήρξε μια συζήτηση η οποία έφερε αποτελέσματα. Κοιτάξτε, ρητορικά πράγματι υπήρξαν κάποια αποτελέσματα. Ρητορικά. Αν δείτε την ουσία της συμφωνίας, εν πάση περιπτώσει της πρότασης συμφωνίας, τι λέει αυτή. Μιλάει για κατελάχιστον, και πρέπει να πάμε στο ελάχιστο, γιατί το ελάχιστο είναι το νομικά δεσμευτικό. Το από εκεί και πάνω καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Να μιλάει για κατελάχιστον 30.000 μετεγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, ένα αριθμό ο οποίο δεν μπορεί να καλύψει αυτέ τι ροέ, ιδίω αν αυτέ επιταθούν, που λογικά θα επιταθούν τώρα που τελείωσε ο κορονοϊό και η κατάσταση παραμένει δύσκολη στι γύρω-γύρω χώρε. Και δεύτερον, λέει ότι με 20 χιλιάρικα, άμα δώσει 20 χιλιάρικα κατάτομων, το κεφάλι που θα λέγαμε παλιά, μπορεί να μην πάρει και τι μετακαταστάσει αυτέ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι μια από τι βασικέ αρχέ του ενωσιακού δικαίου. Δεν είναι αυτό που είπε ο Γκουτέρες, γιατί ακούμε τη μισή δήλωση. Συμφωνία μπορεί να προκύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα αυτά που λένε οι βόρειε χώρε. Κοιτάξτε, να σα πω, δεν είναι μόνο. Για να, είναι, για να πάμε και στο ρεαλισμό, λοιπόν. Κύριε Σταθ, ναι. Γιατί αυτό που λέτε είναι το σωστό. Ναι, είναι θέμα. Αλλά ρεαλιστικά βγαίνει με βάση του σχετισμού. Τι λέμε πάντα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια διαρκή διαπραγμάτευση, μια κυλιόμενη διαπραγμάτευση. Αλλά εκεί έχει σημασία και τι λέει ο καθένα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία στοιχίζεται, βασικά δεν μπορεί να αποκλίνει, για να είμαι ακριβή, από τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Που οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι σκληρές και άδικες για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης υποδοχής. Λοιπόν. Οπότε δεν μπορεί να πάει παραπέρα πολύ από αυτό. Πάμε και λίγο μάλιστα και είναι και υποχρεωμένη να πανηγυρίζει για κάτι που μας κάνει κακό. Πάμε λίγο και στο θέμα της Τράκης, σας παρακαλώ, να κάνουμε ένα κύκλο να πούμε και γι' αυτό. Να πάμε, αν μου επιτρέπετε, πριν από τρία στοιχεία, γιατί ακούω εδώ να μια κριτική. Να πείτε. Ακούω. Και ακούω μάλιστα και ένα καινούριο σενάριο ότι ο κορονοϊός ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε στην μείωση των μεταναστευτικών. Υπήρχαν ειδικές ειδικές, κύριε Κυλιά. Υπήρχαν, δεν το παραδέχεστε. Νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και δεν έχουν αμφισβήτηση. 90% μειώθηκαν οι ροές αυτές τις μεταναστευτικές αυτά τα 4 χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα υπάρχουν λιγότερο από 4.000 μετανάστες στα νησιά μας. Το κολαστείο της Μόριας, κύριοι, δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχουν σύγχρονες δομές. Εκκρεμούν λιγότερες από 20.000 αιτήσεις ασύλου. Και αντιμετωπίσαμε και τα προβλήματα των ασυνόδευτων ανηλίκων που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και η χώρα πρωταγωνίστησε στο κομμάτι της χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Και επίσης στηρίξαμε τα νησιά μας, αυτά τα οποία πήραν πολύ μεγάλο βάρος του προσφυγικού μεταναστευτικού. Για του λόγου τα αληθές, κοιτάξτε πώς. Σε πολύ ψηλά νούμερα, πόσο καλά πηγαίνει η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Χίος, η Κος στον τουριστικό τομέα, τι έσοδα έχουν οι κοινωνίες, πώς επανέρχονται σιγά σιγά σε μια μερική κανονικότητα. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, το 2023 πλέον και όταν μιλάμε πολιτικά και λίγο πριν τις εκλογές, είναι καλό να μιλάμε με στοιχεία και όχι μόνο με πομφόλυγες επικοινωνιακές του τι θεωρούμε ότι μπορεί να έχει συμβεί. Κύριε Χατζηγιαννάκη, η αξία της ανθρώπινης ζωής πάνω απ' όλα, χωρίς καμία αμφιβολία και χωρίς αστερίσκο.
για τους ανθρώπους που δεν έχουν ή δεν μπορούν. Είναι το ζητούμενο, και βρίσκονται, μισό λεπτό, το ζητούμενο και βρίσκονται είναι. Σε μια δεν πολύ δύσκολη θέση. Δεν αυτονόητο, δυστυχώς. Σας παρέθεσα με στοιχεία ποιο είναι το ζητούμενο της πολιτικής και τα αποτελέσματα αυτά τα 4 χρόνια. Αισθάνομαι και πιστεύω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο και βεβαίως η κλιματική αλλαγή, η ανέχεια οικονομική, οι ποσαχάριες χώρες που μαστίζονται από οικονομικά προβλήματα. Εκεί πρέπει να δώσει τη βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιτικές και με κονδύλια. Ακόμα παραπάνω να πιέσουμε σε αυτό. Όχι να κατηγορούμε τους λιμενικούς και πάντως όχι να κατηγορούμε τους πυροσβέστες. Είναι καινούργια πράγματα αυτά τα οποία ακούω εδώ πέρα. Δεν ακούτε, ή κάνετε ότι δεν ακούτε. Ή κάνετε ότι δεν ακούτε. Εγώ αυτό, σε σχέση με αυτό που είπα εγώ για τη μείωση των ροών γενικώς, γιατί το αντικρούει αυτό που λέτε? Όχι, δεν το αντικρούει, ρε παιδιά. Απλώς δεν μπορεί να γίνει. Θα μεταβληθεί τώρα η ποσαχάρη Αφρική σε ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Θα δώσει τα λεφτά εκεί να γίνει η Γερμανία ή η Νιγηρία. Πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Επειδή ακούω μια συζήτηση για το φράχτη, κύριε Στάθη και κύριε Καμπουράκη. Για το φράχτη του Εύρου και κάπως ότι συνδέεται. Καταρχάς, εμείς το φράχτη τον έχουμε ως χώρα για έναν άλλο λόγο. Για να προστατευτούμε από υβριδικές απειλές της Τουρκίας με εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Δεύτερον, όταν εμείς κάναμε το φράχτη. Επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου και Υπουργού Χρήστου Παπουτσή, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι είναι μνημονιακός αντιπερισπασμός. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για φράχτη ντροπής. Μνημονιακό αντιπερισπασμό το έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο στο Ματσιστράκης. Πρέπει να διαγραφεί ή να κάνει κάποια δήλωση ή να διαφοροποιήσει τη στάση της Νέα Δημοκρατία σχετικά με τον υποψήφιο στη Θράκη, τον κύριο Κατρατζή, όπου ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι με βάση το πληροφοριακό δελτίο της ΕΥΠ εμφανίζεται μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός να έχει κάνει μια δήλωση η οποία μιλάει για τουρκική, για Τούρκους Δυτικής Θράκης. Τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Είπατε τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρέπει να κάνει και η Νέα Δημοκρατία για το δικό της? Πιστεύω σε σενάριο θεωρητικά συμψηφισμών ή εξομοίωσης. Το λέω αυτό γιατί θα ήθελα να θυμίσω σε όλους τους παρευρισκόμενους το θέμα το έθεσε η κυρία Ελένη Λαυτσή, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στις 22 Μαΐου. Από εκείνη σηκώθηκε το θέμα της παρέμβασης των ψευτομουχτίδων ή του... Δεν ήταν από το χαρτί της ΕΥΠ. Μισό λεπτό, να τελειώσω, αν μου επιτρέπετε. Που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, οι ψευτομουχτίες και οι μάμιδες δεν έστελαν SMS για τον κύριο Κατρατζή, για τον οποιοδήποτε κύριο Κατρατζή. Έστελαν SMS, και αυτό αποδεικνύεται πλέον από τα ρεπορτάζ σας, για τους δύο υποψηφίους και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα οπότε, η ΑΕΠ λέει ψέματα, μισό κύριε Κικίλια. Ξέρετε κάτι, είναι παραγωγικό τουλάχιστον να τελειώνουμε την κουβέντα μας. Γιατί... Να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Άρα λοιπόν το ερώτημα τίθεται σε αυτή τη βάση. Όχι στη βάση του συμψηφισμού, στη βάση την πάρα πολύ απλή, με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης και το σύνταγμα στο οποίο έχουμε ορκιστεί όλοι, αν οι δύο συγκεκριμένοι κύριοι μένουν στο ότι είναι τουρκική η μειονότητα και δεν είναι μουσουλμανική μειονότητα. Ας κάνει και ο Κατρατζής με την υποσημείωση. Με την υποσημείωση. Με την υποσημείωση. Μα το απαιτείται από τον άλλο να κάνει δήλωση. Ότι απαιτείται για όλους μας και όλα τα πολιτικά κόμματα μία συνεκτική, πατριωτική, εθνική και σοβαρή πολιτική για τα θέματα της Θράκης, στην οποία θα ήλπιζα ότι μπορούμε επιτέλους να συμφωνήσουμε όλοι και να την προωθήσουμε όλοι. Ουσιαστικά στηρίζοντας τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελάτε, κύριε Χατζηγιάννη. Δυστυχώς, άλλη μία φορά, και δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν τους ενδιαφέρει πόσο επικίνδυνο είναι να θέτουν τέτοια ζητήματα εθνικής ασφάλειας τόσο επιπόλαια στο δημόσιο διάλογο για να κερδίσουν λίγους ψήφους. Ειλικρινά. Γιατί πραγματικά, αν το ζήτημα ήταν αυτό, καταρχήν δηλώσεις. Εγώ είμαι εναντίον των δηλώσεων γενικώς. Όταν είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ορκίζονται στο ελληνικό σύνταγμα, είναι αυτονόητο. Και είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, είτε οποιοδήποτε κόμματος, ότι δεν μπορούν να κάνουν δηλώσει ότι είναι Έλληνες, αφού έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα το συγκεκριμένο ή στο Κοράνι. Άρα δεν χρειάζεται κάτι από το καταλαβαίνω. Εγώ λέω το εξής. Δυστυχώς, διαχρονικές ευθύνες της ελληνικής πολιτείας που έχουν ξεκινήσει από το 1950 με την Φιλιακά, όταν τότε το καθεστώς Παπάγου, η κυβέρνηση Παπάγου και η βασιλική οικογένεια της Φρυδερίκης και του Παύλου, δυστυχώς, μίλαγαν για τουρκική μειονότητα στη μουσουλμανική σύμφωνα με τη Λοζάνη. Αλλά τα ξεχνάνε τώρα. Αν θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα γενική για τη μειονότητα και για τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η ελληνική πολιτεία διαχρονικά και τα εγκλήματα που έχει κάνει εκεί, όταν τους Πομάκους που ήταν σλαβόφωνοι τους έβαζε να μαθαίνουν τουρκικά. Πρέπει να την κάνουμε, αλλά όχι σε προεκλογικό χρόνο για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα ζητήματα. Προφανώς και πρέπει να γίνει. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει εθνική συνεκτική πολιτική και όχι να εκμεταλλευόμαστε ή να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε πολιτικά τόσο σοβαρά ζητήματα. Αυτή είναι η θέση. Κύριε Δόνη, μία κουβέντα και κλείσαμε.
Δώστε μου 2-3 να έχω ένα περιθώριο. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Ελάτε, ελάτε. Εδώ πέρα κάθε φορά. Έχει κάθε μέρα εδώ. Τι θες τώρα, ναι. Παράπονα δεν έχω. Ούτε εμείς από εσά. Ούτε εμείς από εσά. Καλά, δεν είναι. Μια φορά την εβδομάδα. Αγαπιόμαστε, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Σε αυτόν τον ένα μήνα ανοίγει ένα θέμα η Νέα Δημοκρατία και ξαφνικά το θέμα αρχίζει και τις πηγαίνει στραβά και μετά λέει: παιδιά, παιδιά, να το κλείσουμε. Έτσι έγινε με την οικονομία, που άνοιξε την οικονομία τάχα ότι είχαν τα άλλα κόμματα κρυφό πρόγραμμα και εν τέλει απεδείχθη ότι είχε αυτή ψευδές πρόγραμμα και κρυφό. Με το ΦΠΑ, με τα όσα έκανε για τους μισθούς και το μεσοπρόθεσμο. Για την οικονομία έτσι θέλουμε πάει, άλλη μισή ώρα. Έτσι πάει, ώρα. Δεν έτσι έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Με το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Λοιπόν, εγώ, η άποψή μας είναι ότι αυτό το θέμα δεν πρέπει να ανοίγει προεκλογικά. Και το λέγαμε και πριν και το λέμε και τώρα. Αλλά βλέπω μια μεγάλη ένταση για να κλείσει το θέμα που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα, κοιτάξτε. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια βασική αρχή για το ζήτημα αυτό. Το θέμα έχει διευθετηθεί από τη Λοζάνη εδώ και 100 χρόνια. Πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν πιστεύω μέχρι τις εκλογές εσάς τους δύο να σας ξανακαλέσω. Τον Δουδονή μπορεί να τον ξανακαλέσω. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Βαριώνται οι Πασόκοι, δεν έρχονται. Τον επιλέγουμε γιατί είναι εξαιρετικός. Είναι νεοφώτιστος και έχει πάθος. Έχει το πάθος. Είναι και νέος. Είναι πολύ πιτσιρικά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Ιστορικός, ιστορικό. Έτσι. Τα λέει κάποιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλημέρα. Διάλειμμα. Εβδομάδα. Και αρχίζει και καλοκαίρι. Μετά θα έχουμε κυβέρνηση, λέμε τώρα, και καλοκαίρι. Να φύγουμε να πάμε διακοπές. Τέρμα πιάνει, φτάνει πια. Η επανάσταση. Επαναστάτησε, δεν Δημήτρη. Μπορεί, δεν μπορεί, εξεγείρομαι. Φτάνει. Είναι εδώ. Όχι λέει... άλλα πάνελ. Γιατί να την γλιτώσουμε. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Ένας χωριστά είναι μια χαρά όλοι. Όλοι το κομμάτι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί είναι ανυπόφοροι. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Ακολουθεί Μπέτη Μαγκύρα με την ομάδα της. Α, το βράδυ. Αύριο το βράδυ έχουμε εκπομπή.